Καλώς ήρθατε στο Διενσέτε Webinar Series. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στη Γλυφάδα, στην Αθήνα, στην Κρήτη μας, στα Χανιά, στη Σάμο, στην Πάτρα, στη Λευκάδα. Η μέρα μας σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική. Είναι το πρώτο μας πάνελ, το πρώτο κομμάτι του Expert Series. Οπότε θα γνωριστούμε άμεσα με τον συντονιστή μας και τους καλεσμένους μας. Η συζήτηση σήμερα που θα έχουμε με τους 4 προέδρους ενώσεων ξενοδόχων από σημαντικούς προορισμούς της Ελλάδας θα έρθει αμέσως μετά για 40 λεπτά. Θα κουβεντιάσουν θέματα που αφορούν όλους μας. Θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις από εσάς, οι δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να κάνετε στο Q&A, το συγκεκριμένο που θα λάβετε στο chat box σας τώρα και στα σχόλια στο YouTube. Οι ερωτήσεις μπαίνουν εδώ, γράφετε την ερώτησή σας και πατάτε υποβολή και σε περίπτωση που υπάρχει ερώτηση που σας αντιπροσωπεύει, τότε πατάτε την ψηφίζετε, πατάτε το χεράκι προς τα πάνω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε, ξεκινώντας από τις ερωτήσεις που έχουν πάρει τους περισσότερους ψήφους. Και φυσικά, πολύ σημαντικό, αν θέλετε να κάνετε την ερώτηση σε κάποιον συγκεκριμένο καλεσμένο μας, τότε παρακαλούμε πολύ να γράψετε το όνομα του καλεσμένου μας. Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι το Gallery View είναι η καλύτερη θέαση που μπορείτε να έχετε από το Zoom, όσοι μας παρακολουθείτε. Μαγνητοσκοπούμε και είμαστε σε live streaming από το YouTube, που μας βλέπετε πολύ. Και τα controls μπορείτε να δείτε αυτά που σας στέλνουμε στο chat. Μη μας στέλνετε ερωτήσεις στο chat, διότι μπαίνουν όλες οι ερωτήσεις στο Q&A που έχουμε φτιάξει, για να έχουμε ένα κοινό σημείο ερωτήσεων. Και το raise hand σε περίπτωση που ερωτηθείτε κάτι από τους συμμετέχοντες. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να καλέσω στο συντονιστή μας, τον κύριο Ανέστη Αναστασίου, ο οποίος συμφώνησε σήμερα να συντονίσει αυτό το πάνελ, consultant και trainer, AA and Partners. Ανέστη μου, είσαι μαζί μας? Πες μου, ναι. Είμαι μαζί σας, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ανέστη μου, πώς είσαι? Καλά, λέω, μια χαρά. Μπράβο, χαίρομαι. Ανέστη, πώς βλέπεις ότι διαχειρίζεται ο κόσμος του τουρισμού? Είσαι τόσα χρόνια μέσα στον τουρισμό, περισσότερα μάλλον από ό,τι θέλουμε να διαφημίζουμε πλέον. Πώς βλέπεις ότι διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση που είναι γεμάτη με νέα δεδομένα, με αβεβαιότητα? Λόγω των νέων δεδομένων και της αβεβαιότητας και κυρίως λόγω των νέων δεδομένων που έρχονται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και το πολύ διαφορετικό τρόπο πιάνει και με διαφορετικό τρόπο τον καθένα. Ο κάθε άνθρωπος, η κάθε επιχείρηση και ο κάθε προορισμός τα ίδια μηνύματα που έρχονται τα φιλτράρει και τα καταλαβαίνει με την δική του οπτική, άρα μπορεί να καταλήξει σε άλλα συμπεράσματα και το κυριότερο σε άλλες πράξεις που θα κάνει την επόμενη ημέρα. Ναι. Και αυτό είναι το βασικό κομμάτι που θέλουμε να διαπιστώσουμε και σήμερα με τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να γνωρίσουμε τους καλεσμένους μας για σήμερα. Βεβαίως. Ξεκινάμε πρώτα με τον Μπάμπη το Βούλγαρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, ο οποίος πρέπει να είναι μαζί μας. Είναι. Καλησπέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Μπάμπη, έχεις fan club. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο την Κέρκυρα που μας παρακολουθεί, να ξέρεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα οι συντοπίτες μου πως ήρθαν να μας ακούσουν. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που καταλαβαίνουμε ότι και τον πρόεδρο. Να ευχαριστήσω το Ινσέτε για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε οι άνθρωποι του τουρισμού εδώ που βιώνουν οι επιχειρήσεις μας σε δύσκολες στιγμές αυτή τη στιγμή μαζί. Και φυσικά και το κομμάτι που κάνετε με την εκπαίδευση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και δίνει στήριξη και στους ανθρώπους του τουρισμού και στους υπαλλήλους μας και στο προσωπικό μας. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε εξαιρετικά. Να κατέβουμε από την Κέρκυρα πολύ νότια, να πάμε στα Χανιά. Εκεί είναι ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Κύριε Γιαννούλη, είστε μαζί μας? Μια στιγμή. Εδώ είναι ο κύριε Γιαννούλη. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί και θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά. Έχουμε τώρα, πηγαίνουμε πιο ανατολικά, φτάνουμε στην ΚΟ.
Είναι μαζί μας η κυρία Ντίνα Σβήνου, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στην ΚΟ. Κυρία Σβήνου, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Είμαι πολύ ευτυχής και εγώ που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ μαζί σας. Ωραίες και αγαπημένες παρουσίες, με τις οποίες βέβαια συζητάμε κάθε μέρα, αλλά δεν έχουμε και την ευκαιρία να πούμε και πράγματα τα οποία θα ακούσει και περισσότερος κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σβήνου. Και να έρθουμε στην Υπηρωτική Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Είναι μαζί μας ο Γρηγόρης ο Τάσιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και πρόεδρος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στους συναδέλφους. Λέει, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, τον Ινσέτε, όλους τους συντελεστές. Η αλήθεια είναι το κίνητρο για να βρεθώ σήμερα μαζί σας, είτε εσείς και ο κόσμος, γιατί με τους άλλους συναδέλφους μιλάμε κάθε 5 λεπτά. Συνεπώς, νομίζω ότι και ο καθένας θα τοποθετηθεί διαφορετικά για να μην πάλι να μην τα ξαναλέμε μεταξύ μας. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ ευχάριστο βέβαια το ότι μιλάτε τόσο συχνά μεταξύ σας. Σημαίνει ότι πάτε συντονισμένα, έτσι. Λία, είμαστε όλοι εδώ, εμείς είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Εγώ σας αφήνω να κάνετε την κουβέντα σας και θα επιστρέψω με τις ερωτήσεις που θα μας έχει κάνει ο κόσμος. Καλή σας συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας καλημερίσω λοιπόν και με τον ρόλο του συντονιστή ξανά. Θέλω να ξεκινήσω λιγάκι με την πρώτη γεύση, που είναι μια μεγάλη γεύση ως τώρα που έχουμε, μετά από σχεδόν 2 μήνες που ζούμε την εμπειρία της πανδημίας και πάνω από 1 μήνα με τα ξενοδοχεία όλες της χώρας κλειστά. Θέλω να δω από την δική σας σκοπιά πώς βλέπετε με τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν διαρκώς, να είναι οι επιπτώσεις αλλά και η επόμενη μέρα για τα ξενοδοχεία και τον προορισμό του καθενός από εσάς, πιο ειδικά, με όποιες ιδιαιτερότητες έχει ο προορισμός σας. Ο κάθε προορισμός έχει κάποια κοινά, αλλά έχει και αρκετές διαφορές. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την σειρά την οποία ξεκινήσαμε στην αρχή, να το ξεκινήσουμε από τον Πάμπη, δεν βλέπω. Μπράβο. Με τον Πάμπη τον Βούλγαρη από την Κέρκυρα. Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι η μεγαλύτερη κρίση στον τουρισμό των όλων των τελευταίων γενεών. Σίγουρα όσοι βρισκόμαστε στο πάνελ, όσοι μας παρακολουθούν, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Κανένας δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία. Πριν 6 μήνες μιλούσαμε για over tourism και τώρα μιλάμε για zero tourism. Μιλούσαμε για green hotels και τώρα μιλάμε για safe hotels. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο έχει αλλάξει σε 6 μήνες η ζωή μας. Οι επιπτώσεις αυτού του κορονοϊού στον τουριστικό κλάδο νομίζω πρέπει να τις χωρίσουμε σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας για το 2020, η γνώμη μου ότι θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Ένα κομμάτι της έχει ήδη χαθεί και τα ερωτήματα είναι πολλά περισσότερα από τις απαντήσεις που έχουμε για τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε. Η κυβέρνηση έκανε κάποιες εξαγγελίες, αλλά νομίζω ότι άμα δεν ανοίξουν οι πτήσεις πρώτα απ' όλα, δεν συζητήσουμε με τα ταξιδιωτικά γραφεία να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται αυτά. Να δούμε η ζήτηση από τον κόσμο πώς θα είναι και άμα θα έχει την όρεξη να ταξιδέψει, άμα θα μπορεί να ταξιδέψει. Αν θα μπορούν να πάρουν άδειες οι εργαζόμενοι να φύγουν. Τι θα γίνει με το silver tourism που εξαρτώταν ένας μεγάλος βαθμός, δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικίες και ευπαθείς ομάδες που... τον ήχο. Ναι, επανήλθε. Ακούτε. Έχασα λίγο τα τελευταία δευτερόλεπτα να ειλικρινείς. Ναι, ναι. Ναι. Λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε οποιοδήποτε ρηψοκίνδυνη πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, γιατί τα πράγματα αλλάζουν ημέρα με τη μέρα. Το είπατε και εσείς πριν λίγο. Είναι το 2020, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μια χρονιά πολύ πολύ δύσκολη για να μπορέσουμε θα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε λίγο για την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Νομίζω ότι η έμεσα πάντου το 90% της οικονομίας του νησιού είναι από τον τουρισμό. Οπότε οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Ένα νησί χωρίς τουρίστες το καλοκαίρι σημαίνει μια οικονομία χωρίς χρήματα το χειμώνα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι βασικές μας αγορές στην Κέρκυρα είναι οι Βρετανοί,
με πολύ μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους Γερμανούς, σχεδόν διπλάσιοι. Οπότε είναι χώρες που έχουν πολύ μεγάλες, έχουν αρκετά κρούσματα ακόμα, ακόμα δεν έχουν λύσει το πρόβλημα, δεν έχουν σταθεροποιήσει τις καμπύλες όπως έχουμε κάνει εμείς στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση της χώρας. Οι ηγεσίες τους βλέπουμε καθημερινά να μιλάνε και να προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μην ταξιδέψει τόσο πολύ, να στραφούν στο εσωτερικό τουρισμό, το οποίο και αυτό θα είναι μια πληγή. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Τα ερωτηματικά είναι περισσότερο, όπως είπα, από τις απαντήσεις. Τώρα για τους ξενοδόχους. Σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Νομίζω ότι αργότερα, δεν ξέρω, η Ντίνα μας θα πει λίγα ως πρόεδρος και του ΙΤΕΠ, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που τρέχουν συνεχείς έρευνες με ερωτηματολόγια σε ξενοδόχους. Νομίζω θα είναι σημαντικό να ακούσουμε και από αυτήν πώς βλέπουν οι ξενοδόχοι, πώς απαντάνε από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και από τις δικές μας περιοχές. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του κορονοϊού. Νομίζω όλο το μοντέλο τουρισμού μπορεί να αλλάξει. Ο μαζικός τουρισμός αυτή τη στιγμή που βασίζεται πολύ στο All Inclusive, δεν ξέρουμε πώς θα είναι την επόμενη μέρα. Σίγουρα το 2020 θα μας βρει άμα ανοίξουμε με τα πρωτόκολλα υγείας που περιμένουμε και ζητάμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο Ελλάδας, που αυτή τη στιγμή μιλάει το ΕΟΔΗ με τους φορείς. Θα αλλάξουν τα κόστη μας, θα αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούμε, οπότε τα περιμένουμε να δούμε πόσο δύσκολα θα είναι να λειτουργήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και από εκεί πέρα νομίζω το κλειδί για το μέλλον θα είναι η προσαρμοστικότητα. Θα πρέπει να δούμε τη νέα πραγματικότητα που θα μας ξημερώνει, να είμαστε έτοιμοι, να συζητάμε και να έρθουμε πιο κοντά στις αγορές που στοχεύουμε ή να ανοίξουμε καινούριες αγορές, άμα βλέπουμε αυτές οι αγορές δεν μπορούν να τραβήξουν και να μας φέρουν τις παλιές πληρότητες. Και είναι πολύ σημαντικό για το 2021 να το προστατεύσουμε από φέτος. Φοβάμαι ότι άμα ανοίξουμε χωρίς τα σωστά κριτήρια ασφάλειας και έχουμε κρούσματα φέτος μέσα στα ξενοδοχεία, θα χάσουμε το safe πλεονέκτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα και θα πάμε το 2021 με μειονέκτημα αντιπλεονέκτημα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε αυτή την καλή εικόνα που έχουμε φέτος σαν χώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βούλγαρη. Κύριε Γιαννούλη, η δική σας οπτική. Ναι, γεια σας. Με ακούτε? Μάλιστα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Εντάξει, κατά βάση νομίζω συμφωνώ με τον Μπάμπη το Βούλγαρη. Ζούμε μία κατάσταση την οποία θα έλεγα το πιο νοσηρό μυαλό δεν μπορούσε να προβλέψει. Μία σοβαρή, πολύ σοβαρή υγειονομική κρίση, την οποία επίσης δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς, έχει εξελιχθεί σε μία οικονομική καταστροφή. Πλέον δεν μιλάμε για recession, όλοι οι οικονομολόγοι μιλάνε για depression. Μία λέξη ξεχασμένη στα κοιτάπια των βιβλίων των οικονομικών. Επομένως, αυτό τώρα πώς θα επιδράσει στον τουρισμό και στις άλλες, στους άλλους κλάδους της οικονομίας, πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό που συμβαίνει πάντως σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις τουριστικές χώρες, είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν ένα βέβαιο μέλλον. Βλέπουμε ότι παντού, πανευρωπαϊκά, μην πάμε τώρα σε άλλες υπήρους, το νούμερο ένα ζήτημα είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ήταν βέβαια μια, θα έλεγα, καλή εξέλιξη το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες ο Επίτροπος Βρετών είπε ότι ένα 20% των χρημάτων που θα διατεθούν για την ανόρθωση της ευρωπαϊκής οικονομίας θα κατευθυνθεί στον τουρισμό, αλλά μένει φυσικά να το δούμε. Εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη τα προβλήματα είναι αυτά. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, όπως είπαμε, το τι μέλη γενέστε με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, πώς θα μπουν στην επόμενη περίοδο, τι θα γίνει με το προσωπικό των επιχειρήσεων, που κατά βάση είναι εποχιακό. Και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχει πάντα ένα δέσιμο μεταξύ, ακριβώς επειδή είναι μικρομεσαίες η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ των επιχειρηματιών και του προσωπικού του. Είναι σύνηθες να βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους πολλά χρόνια στο ίδιο ξενοδοχείο, είτε μικρό είτε μεγάλο. Επομένως, υπάρχει και αυτή η έννοια και ευελπιστώ φυσικά ότι μέσα από διάφορα προγράμματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον προϋπολογισμό των 100 δις, θα μπορούν να βρεθούν πολύ γρήγορα λύσεις. Στο διατάφτα, αυτή τη στιγμή, εμείς εδώ συνήθως ξεκινάμε αρχές Απρίλιο, έχει χαθεί ένα 5% του τουρισμού. Εάν πούμε ότι μαγικά
Ιουλίου ανοίγουμε, μέχρι να μπουν σε πλήρη εξέλιξη τα προγράμματα του Operators, έχει φύγει και ο Ιούλιος. Έχει χαθεί δηλαδή, χωρίς να προσπαθήσουμε πολύ, ένα 70-80% του τζίρου μας. Επί της ουσίας, η Ελλάδα με τα 18-19 δις άμεσα έσοδα πέρυσι, σήμερα άντε να βρεθεί τέλος του χρόνου στα 3,5 με 4 δις. Μιλάμε για τρομακτική πτώση με φοβερές συνέπειες και φυσικά αν βάλεις τον πολλαπλασιαστή το 2,2 πάνω στο τουριστικό προϊόν, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τρομερή κρίση μπροστά μας, την οποία ήδη όμως βιώνουμε. Μένει να δούμε επίσης τι θα γίνει με τους tour operators, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Νομίζω μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Όταν μια επιχείρηση εδώ και 2,5 μήνες δεν έχει μπει ένα ευρώ στο ταμείο, δεν έχει αλλάξει ένα ευρώ χέρια από μια επιχείρηση προς μια άλλη, αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε. Είναι λοιπόν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Χρειάζονται πολύ γρήγορα μέτρα, μάλλον πολλά μέτρα και πολύ έντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Κυρία Σβήνο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, λοιπόν, αυτό το δίμηνο, ουσιαστικά, πάνω στο χώρο των ξενοδοχείων και στο χώρο του τουρισμού. Δεν μπορώ να μην αρχίσω, λοιπόν, από την έρευνα που έχει γίνει από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, καθώς είναι καταγεγραμμένα κάποια νούμερα, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι μέχρι και 10-15 Απριλίου, όπου είχαμε κάποια δεδομένα στα χέρια μας. Έτσι, λοιπόν, να πούμε ότι καταγεγραμμένα έχουμε κοντά στο 56% πτώση στο τζίρο, 56-60% πτώση στο τζίρο των επιχειρήσεων, προβλέπουν οι ξενοδόχοι για το 2020, μεταφράζεται κοντά στα 4,5 δις ευρώ στο σύνολο του τζίρου τους. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο έβλεπαν πιθανή μία χρεοκοπία στην επιχείρησή τους. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος των ξενοδόχων είναι αυτός όπου τα τελευταία 10 χρόνια σήκωσε στις πλάτες του την κρίση και έβαλε πλάτες πάνω στην ελληνική οικονομία, στηρίζοντας την οικονομία, στηρίζοντας τον εργαζόμενο. Είναι λοιπόν τώρα η ώρα που αυτός ο κλάδος με αυτή την κρίση βλέπει ένα ποσοστό πάνω από 50% πιθανή ή πολύ πιθανή μια χρεοκοπία. Και αυτό είναι ένα πολύ ηχηρό μήνυμα για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να ληφθούν υπέρ των επιχειρήσεων και υπέρ των εργαζομένων τους. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνηγορούν σε αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές μας, οι αγαπημένοι μας συνάδελφοι, ότι ναι, διανύουμε την πιο σοβαρή κρίση που έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ξενοδοχείας, στον χώρο του τουρισμού και ευρύτερα στον χώρο της οικονομίας, καθώς ο τουρισμός λαμβάνει υπόψη και τον πολλαπλασιαστή, λαμβάνει χώρα κοντά στο 30% του ΑΕΠ, άρα αντιλαμβάνεστε τον κλειδονισμό που υπόκειται η ευρύτερη οικονομία. Για να έρθω λοιπόν και να εστιάσω και στο νησί της ΚΟ, πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι η ΚΟΣ είναι ένας προορισμός που στηρίζεται στο μαζικό τουρισμό, είναι ένας προορισμός του 1.300.000 αφίξεων ετησίως και βεβαίως βασίζεται σε τουρίστες οι οποίοι έρχονται από περισσότερο από ευρωπαϊκές περιοχές, Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Πολωνία και ούτω καθεξής Ιταλία, που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η εξάρτηση μας εντάσσει στους προορισμούς γενικότερα των αποτελεσμάτων μάλλον που μας έχει δώσει και η έρευνα του ΙΤΕΠ. Άρα λοιπόν σε μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση τζίρου στις επιχειρήσεις του νησιού, σε μεγάλη επικινδυνότητα όσον αφορά την απώλεια των θέσεων εργασίας, κοντά στο 40% εκτιμήθηκε ότι θα είναι η μείωση των θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία και θεωρώ ότι όταν θα ξανατρέξει η έρευνα γύρω στα μέσα Μαΐου, τα αποτελέσματα και τα νούμερα που θα συγκεντρώσουμε θα είναι δυστυχώς πολύ μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν, και ένα παραπάνω, ότι το νησί της ΚΟ πέρασε κάποιες απαντές κρίσεις.
Το 2015 είχαμε την κρίση του μεταναστευτικού, που πραγματικά ισοπαίδωσε το τουριστικό προϊόν του νησιού, το οποίο το είδαμε το 2016. Το 2017 είχαμε σεισμό και αυτό έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο το τουριστικό προϊόν της ΚΟ, αλλά καταφέραμε έτσι με πολύ καλό συντονισμό να πούμε ότι το ξεπεράσαμε. Το 2018 ήταν μια καλή χρονιά, όπως και το 2019, που μας βοήθησε να συμπληρώσουμε αυτά τα κενά που μας δημιούργησαν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως καταλαβαίνετε ότι αυτή η κρίση έρχεται πάνω σε συνεχόμενες κρίσεις που πέρασαν οι επιχειρήσεις του νησιού. Άρα λοιπόν η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό ένα παραπάνω θα με ακούτε συνέχεια στον διάλογο που έχουμε σήμερα, να εστιάζω εκεί στη σημασία που έχουν τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που θα δοθούν προς τις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Αυτά από μένα για την ώρα και νομίζω ότι θα επανέλθουμε και στα επόμενα ζητήματα για το πώς θα το βλέπουμε στα επόμενα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τάσιο, πόσο ίδια ή πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα όπως τα βλέπετε εσείς από τη Χαλκιδική? Ναι, όπως χαρακτηριστικά είπαν και οι συνάδελφοι πριν, για να μην επαναλαμβανόμαστε, είμαστε σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Κρίση η οποία ενδεικτικά, να πω για την Ελλάδα μας, λίγες μέρες τα ξενοδοχεία είχαν κλείσει μόνο το 1974. Από εκεί και πέρα είμαστε στην απόλυτη αβεβαιότητα και όταν έχεις αβεβαιότητα προφανώς δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα από εδώ και στο εξής παρά να περιμένουμε την όποια βοήθεια έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση στη χώρα μας και από εκεί ανάλογα, δίκαια και σωστά να μπορέσει να μοιραστεί σε όλο το επιχειρήν κατ' επέκταση στα ελληνικά ξενοδοχεία, γενικά στον τουρισμό, στα τουριστικά γραφεία, στις μεταφορές, σε όλο αυτό το έμεσο και άμεσο κύκλο εργασιών που είναι. Όπως είπαμε, που φτάνει σχεδόν τα 30 δις σε ετήσια βάση. Στη Χαλκιδική, η ιδιαιτερότητα με τους άλλους προορισμούς είναι ότι έχουμε και τον οδικό τουρίστα. Η εγκύτητά μας με τα Βαλκάνια πάντα είναι, θα έλεγα, ένα καλό backup, το οποίο έχει βοηθήσει τον νομό από το 2006 και μετά, όπου ουσιαστικά δεν έχουμε και διακρατικές συμφωνίες και υπάρχει απελευθέρωση των συνόρων με τις 4 τουλάχιστον χώρες των Βαλκανίων και Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια. Ή κατά άλλος Βόρεια Μακεδονία, αντίστοιχα και Σερβία. Και βέβαια αυτό να είναι, αν θέλετε, ένα μαξιλάρι ενδεχόμενης σεζόν από τον Ιούλιο και μετά. Βέβαια, αν δεν ανοίξουν τα σύνορα και δεν υπάρχουν τα υγειονομικά κριτήρια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει μια άλλη ακόμη δυσκολία, ότι ο δικός τουρίστας, ο οποίος έχει την ασφάλειά του, γιατί θα έρθει με το αυτοκίνητο, σε οικιστικές πυκνώσεις τουριστικές, οι οποίες στη Χαλκιδική είναι πάρα πολλές, σχεδόν σε όλη την τουριστικά περιοχή, σε όλη την τουριστικά τον νομό. Εκεί υπάρχουν σπίτια, υπάρχει β' κατοικία, υπάρχει καλός ή κακός για μας τους ξενοδόχους, κακός η βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, η παραξενοδοχεία κλπ. Και δημιουργεί λοιπόν μια ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στο λεγόμενο συνωστισμό, σε αυτή τη συνάθρηση, η οποία ούτε θέλουν καν να τη σκέφτονται οι λοιμοξιολόγοι. Άρα λοιπόν, ό,τι μπορεί να συμβεί στη Χαλκιδική μετά τον Ιούλιο θα έχει μια βάση σε σχέση με τον οδικό τουρίστα, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι απευθύνεται σε όλα τα βαλάντια, δηλαδή και σε ένα μικρό κατάλημα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και σε ένα ξενοδοχείο ακόμη 5 αστέρων. Και βέβαια, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα των πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου βιώνουμε την ατυχία να έχουμε ένα ουσιαστικά καινούριο αεροδρόμιο, παραδίδεται τις επόμενες μέρες, αλλά χωρίς πελάτες. Είναι απίστευτα οξύμορο και το περιμέναμε τόσα πολλά χρόνια εμείς στην περιοχή μας. Ενδεικτικά να πω για τους φίλους μας ακροατές ότι άλλα 30.000 τετραγωνικά μέτρα προσθέθηκαν στα 30 υφιστάμενα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα νέο αεροδρόμιο, σύγχρονο, αλλά δεν έχει πελάτες. Δεν ξέρω αν αυτό έχει και μια μορφή, ας το πούμε, γκαντεμιάς, να το πω έτσι εισαγωγικά ή χωρίς η λέξη. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι και συνολικά για τη χώρα, αλλά και για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ότι θα παίξει ρόλο σίγουρα η επιλογή πτήσεων αεροδρομίων, πιο σωστά, και η επιλογή προγράμματος πτήσεων στις περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν καλύτερη υγειονομική ενδεχομένως προστασία, και ενώντας κυρίως σε σχέση με τη δευτεροβάθμια υγεία, δηλαδή αν θα χρειαστεί ένα νοσοκομείο αναφοράς. Και αυτό βέβαια μένει να το δούμε στην πορεία. Είναι απλώς μια εκτίμησή μου, χωρίς να σημαίνει προφανώς ότι θέλω να αποκλείσω άλλες περιοχές, γιατί ξεκάθαρα τα νησιά έχουν 90-10 εισερχόμενο τουρισμό από το αεροπλάνο. Όμως υπάρχει διαφοροποίηση και σε αυτό. Αλλιώς βιώνει η Κρήτη, παραδείγματος χάρη, που είναι
πολύ μεγάλη. Αλλιώς η Κέρκυρα, στο φίλο μου τον Μπάμπη, στην Τίνα Εικό, η οποία πραγματικά πέρασε πολύ δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια. Και σκεφτείτε ότι μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να κουμπώσουμε και τα προβλήματα τα οποία έχουν οι συνάδελφοι, τα οποία είναι πάρα πολλά, αναφερθήκαν και πρωτήτερα. Κυρίαρχο όμως είναι τα υγειονομικά κριτήρια τα οποία έχουμε στην ατζέντα τώρα. Κύριε Τάσιο, δεν σας ακούμε. Έχει πάει στο μιούτ, νομίζω, το μικρόφωνο σας. Θα συνεχούσει η λειτουργία σου ότι θα ανοίξουν στις 1 έκτου, νομίζω χωρίς αεροπορικές αφήξεις, άνοιγμα συνόρων, πάρα πολύ δύσκολα για τους συναδέλφους. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα πρέπει προφανώς να σκεφτόμαστε το 2021, ιδιαίτερα όσον αφορά προορισμούς όπως τη Χαλκιδική, όπου έχει την οδική πρόσβαση, άρα έχει ένα πλεονέκτημα ακόμη, δηλαδή και εισερχόμενο από αεροπορική σύνδεση, αλλά και σε ένα αεροδρόμιο 2 ώρων μόνο από την Ευρώπη, διεθνές, αλλά και αντίστοιχα στο οδικό κύκλωμα, το οποίο για μένα είναι κομβικό να το δούμε στην επόμενη φάση της κουβέντας, δηλαδή πώς θα αλλάξει αυτό το ελληνικό τουριστικό προϊόν με βάση πια τα δεδομένα μιας πανδημίας, ότι ο οδικός τουρίστας είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ανοιχτεί η χώρα και για τα επόμενα χρόνια, διότι να σκεφτείτε έτσι απλά ότι έχουμε τώρα πια τόσους καινούριους δρόμους, ενώνεται ουσιαστικά ο Βορράς με τον Νότο, η Δύση με την Ανατολή. Γνωρίζει πολύ καλό και ο Μπάμπης ότι πριν 5 χρόνια ούτε καν σκεφτόταν να δουν πινακίδα, για παράδειγμα, από τη Ρουμανία, με αριθμό από την Ρουμανία. Τώρα όμως οι Ρουμάνοι, για παράδειγμα, κατευθύνονται και προς τα νησιά του Ιωνίου, γενικότερα προς τη Δυτική Ελλάδα, τα Βαλκάνια, και προς την Κεντρική Ελλάδα, το Πύλιο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξαναβούμε σε μια δεύτερη φάση σκέψης, όπως πρώτου 90, που όλη η υπηρετική χώρα, προφανώς και η Χαλκιδική, θα ανοιχτεί στην κεντρική Ευρώπη και στον οδικό τουρίστα της κεντρικής Ευρώπης, το οποίο φαίνεται και με εξέλιξη της συγκεκριμένης πανδημίας, ότι πράγματι μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής, διότι έχει το δικό του αυτοκίνητο, είναι περιηγητής, έχοντας το δικό του αυτοκίνητο μπορεί να φύγει ανά πάσα στιγμή σε μια δύσκολη στιγμή και συγχρόνως μπορεί ακόμη, αν θέλετε, και για το λεγόμενο πρώτες βοήθειες, αν του χρειαστούν, να κατευθυνθεί σε μια δομή υγειονομική, ακόμη και με το δικό του αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν, προφανώς η Χαλκιδική έχει, όσο και να ακούγεται κάπως, ένα πλεονέκτημα στην επόμενη μέρα και ίσως σε κάποιες των περιπτώσεων και στην φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τάσιο. Όντως, αυτό που ανέφερε για το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο και εγώ στη Θεσσαλονίκη το περίμενα πώς και πώς. Η αλήθεια είναι ότι τελευταίο, ενώ μετρούσε αντίστροφο όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο 1,5 μήνα λόγω της κατάστασης ξέχασε ότι το αεροδρόμιο κοντεύει να τελειώσει. Άρα, μάλλον όταν θα το ξαναχρειαστούμε με το καλό, τότε θα μας ενδιαφέρει ο διπλασιασμός του αεροδρομίου. Να πω σε αυτή τη στιγμή, τώρα στα μηνύματα που αναφέρουν πολύ, βλέπω, εκτός από τα πολλά μέρη της Ελλάδος, λάβαμε ένα μήνυμα από έναν καλό φίλο που μας παρακολουθεί από τη Σεούλ, από την Κορέα, τον Μιχάλη Τοντοανόγλου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο την κουβέντα και το κάνω λίγο πιο ειδικό σε σχέση με τις επιχειρήσεις μέλη των ενώσεών σας. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι ίδια για όλους. Και αυτό έχει να κάνει με πολλά ζητούμενα, με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, τον τρόπο λειτουργίας, την διάρκεια λειτουργίας. Στους προορισμούς σας έχετε κυρίως ξενοδοχεία τα οποία είναι εποχικής λειτουργίας, αλλά υπάρχουν και κάποια που είναι 12 μήνες. Αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του προορισμού και των ειδικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών, στα οποία ούτως ή άλλως αναφερθήκατε. Το θέμα είναι πώς βλέπετε ότι οι επιχειρήσεις μέλη των ενώσεών σας διαχειρίζονται την κρίση μέχρι σήμερα και τι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επόμενη ημέρα όταν με το καλό θα ξαναμπούμε σε μια λειτουργία όποτε και με όποιον τρόπο είναι αυτή. Κύριε Γιαννούλη, να ξεκινήσουμε από τα Χανιά που έχετε και ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος συγκεκριμένος τρόπος το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Γίνονται πολλά σενάρια και μεταξύ μας κουβεντιάζουμε και ο καθένας χωριστά κάνει τις σκέψεις του, αλλά επειδή είναι κάτι πρωτόγνωρο και πολύ βίαιο, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αυτό που συμβαίνει είναι, το πρώτο που απασχολεί όλους είναι
το θέμα της ρευστότητας, όπως είπαμε πριν, δηλαδή πώς προχωράμε από εδώ και έπειτα, διότι ακόμα και με ένα μαγικό τρόπο να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και να έχουν πληρότητες, χρειάζονται κάποια κεφάλαια κίνησης. Γεγονός είναι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα παραθεριστικά ξενοδοχεία, οχιακής λειτουργίας, είχαν μπει σε μία διαδικασία συνεχών ανακαινήσεων, βελτιώσεων των υπομών τους. Αυτό λοιπόν έχει στραγγίξει όλη τη ρευστότητα, ακόμα και οι προκαταβολές του τουροπερέτου. Γνωστό είναι ότι πηγαίνανε στις βελτιώσεις των ξενοδοχειακών μονάδων. Δεν υπάρχει λοιπόν ρευστότητα, άρα αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο πράγμα που απασχολεί τους πάντες είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο. Φυσικά υπάρχει μία γενικότερη προσπάθεια να υπάρξει ένα πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο. Πάνω σε αυτό, μάλιστα, υπήρξε και μία επιστολή πριν από 3-4 ημέρες μεταξύ των συνδέσμων τουριστικών επιχειρήσεων ΣΕΤ από την Ελλάδα, της Νορβηγίας, Ιταλίας και Γερμανίας, ώστε να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό να μπορεί να γίνει διαχείριση τόσο σε επίπεδο μεταφοράς όσο και επίπεδο διαμονής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, των επισκεπτών. Ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια και σε εθνικό επίπεδο, Υπουργείο Τουρισμού, ΣΕΤΕ, έγινε δηλαδή η πρώτη συνάντηση, ΣΕΤΕ, Υπουργείο Τουρισμού και ΕΟΔΗ. Επομένως, αυτά είναι δύο βασικές παράμετροι που πρέπει να λυθούν για να δούμε πώς προχωράμε. Υπάρχει μεγάλη έννοια, θα έλεγα, για τη διαμονή των επισκεπτών. Κανείς δεν ξέρει πώς θα ανταποκριθεί σε ένα τυχόν κρούσμα. Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι το ξενοδοχείο που έχει όλες τις προδιαγραφές, ακόμα και αν είναι πιστοποιημένο αύριο μεθαύριο, τι θα συμβεί αν ο πελάτης αυτός πάρει ένα κρούσμα, αποκτήσει ένα κρούσμα, τον ιό έξω από το ξενοδοχείο και μπει μέσα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λυθούν. Είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπούμε στην τουριστική περίοδο. Γιατί με τέτοιες βαριές αμφιβολίες για την υγιεινή, θα έλεγα, των επισκεπτών και του προσωπικού όμως, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πει ξεκινάω. Χωριστά βέβαια, να βάλουμε βέβαια αυτά που είπαμε πριν. Επομένως, είναι πολύ σύνθετο το όλο θέμα και πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα και έτσι πολύ... μέσα σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, πανευρωπαϊκό, προκειμένου να δώσουμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη. Κυρία Σβήνου. Λοιπόν, η ερώτησή σας αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων και πώς κάθε μία βάση αυτών των ειδικών χαρακτηριστικών καλείται να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί την κρίση τώρα και την επόμενη μέρα. Να πω ότι στο νησί εδώ της ΚΟΤ, του τέταρτου δημοφιλέστερου τουριστικού προορισμού, η βασική δομή της ξενοδοχείας είναι ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας. Κοντά στο 4% μόνο είναι τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, για τα οποία και ορίστηκε το νέο άνοιγμα από 1η Ιούνιου. Που και πάλι με κάποια ερωτηματικά για το κατά πόσο θα μπορέσουν να ανοίξουν αυτά τα ξενοδοχεία όταν ακόμα τα σύνορα είναι κλειστά και όταν βέβαια και η οδηγία και για τις εσωτερικές μετακινήσεις είναι μέχρι αυτή την ίδια ημερομηνία ότι και αυτές απαγορεύονται, είναι υπό περιορισμό. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στην συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων που είναι ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας. Πώς λοιπόν αυτή αντιμετωπίζει την κατάσταση? Παγωμένα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση κανένας επιχειρηματίας να μπορέσει να αποφασίσει το πότε θα ανοίξει την επιχείρησή του, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει την επιχείρησή του, τον αριθμό των εργαζομένων που θα επαναπροσλάβει στην επιχείρησή του, ακόμα και τις συνεργασίες με τους tour operator, καθώς και τα συμβόλαια, θα τολμήσω να πω ότι βρίσκονται στον αέρα. Τα συμβόλαια τύπου commitment έχουν ακυρωθεί και έχουν μετατραπεί σε τύπο allotment. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και σε μια διαδικασία όπου ζητούνται ειδικές προσφορές προκειμένου να σώσουμε το κομμάτι της περιόδου που δεν ξέρουμε καν ποιο θα είναι αυτό, εάν θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος από μέσα Ιουνίου, αν θα ξεκινήσει από αρχές Ιουλίου, αν θα ξεκινήσει τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κομμάτι είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση όπου δεν μπορείς καν να πατήσεις σε μια βάση προκειμένου να κάνεις τον οποιονδήποτε προγραμματισμό. Και
Βέβαια, να πούμε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις, για να έρθω και στο ερώτημά σας, είναι πιο ευέλικτες στο να προσαρμόσουν τα δεδομένα τους και να μπορέσουν να ανοίξουν. Όσο μικρότερη λοιπόν η επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη και η ευελιξία. Καθώς διαφορετικό το κόστος έναρξης μιας μικρής επιχείρησης, για παράδειγμα 50 δωματίων, και διαφορετικό το κόστος και ο χρόνος έναρξης μιας επιχείρησης ξενοδοχειακής 200 δωματίων. Εδώ λοιπόν πάλι στο νησί της Κο, η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων είναι μεν οι μικρές, τα 1, 2 και 3 αστέρια, η πλειοψηφία των κλινών όμως πάει στις μονάδες των 4 και 5 αστεριών και συγκεκριμένα το 65% των κλινών είναι οι μονάδες των 4 και 5 αστέρια, όπου περιμένουν τις ανακοινώσεις, και όταν λέμε ανακοινώσεις, όχι μόνο για την έναρξη τουριστικής περίοδου, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ορίσει το πότε θα ανοίξει η τουριστική περίοδος. Αυτό θα γίνει βάσει του συνολικού κυκλώματος, της συνολικής αλυσίδας της τουριστικής, με tour operator, με έναρξη. Μόνο τότε θα μπορούμε, και όταν ξεδιαλύνει λοιπόν όλο αυτό το θέμα με την διαχείριση της διάδοσης, της μετάδοσης μάλλον του κορονοϊού στην κάθε χώρα. Και πότε θα μπορέσει κάθε χώρα αυτή να ταξιδέψει. Και έρχομαι λοιπόν τώρα και στις βασικές μας αγορές, Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, που είναι οι βασικές αγορές της ΚΟ, για να πω ότι οι προοπτικές προκειμένου να ξεκινήσουν οι συγκεκριμένοι Ευρωπαίοι πολίτες να ταξιδεύουν, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές και ήδη βγαίνουν και οδηγίες από τα ίδια τα κράτη, προκειμένου να μην μπουν στη διαδικασία να προγραμματίσουν το ταξίδι για το 2020. Άρα λοιπόν τα πάντα, θέλω να πω, είναι επισφαλή. Κανένας δεν μπορεί να προγραμματίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγουν πρώτον το υγειονομικό πρωτόκολλο, για το οποίο θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια της κουβέντας. Έρχεται όμως, την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο, τα θέματα του τρόπου με τον οποίο θα στηριχτούν οι επιχειρήσεις στα φορολογικά τους, όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης των εργαζομένων. Ζητάμε ευέλικτες μορφές εργασίας, ζητάμε την ενίσχυση του ασφαλιστικού κόστους προκειμένου να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την επαναπρόσληψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζόμενων. Ζητάμε αυτές τις διευκολύνσεις που θα διασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα των επιχειρήσεων προκειμένου να γυρίσουν το κλειδί και να ανοίξουν. Γιατί για άλλες επιχειρήσεις πιο μικρές αυτό μπορεί να είναι μια πιο εύκολη διαδικασία. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις όμως είναι κάτι το αδύνατο βάσει των τωρινών δεδομένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τάσιο. Κάθε περιοχή, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι πριν, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πω για μας για τη Χαλκιδική ότι είναι καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους και φυσικά πολύ μεγάλη αγωνία. Ενδεικτικά να σας πω για τον διαχωρισμό ανάμεσα σε συνεχούς και εποχικής λειτουργίας. Είναι 550 τα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, τα 5 είναι συνεχούς λειτουργίας και αυτά είναι πάρα πολύ μικρά όσον αφορά τον αριθμό των δωματίων. Άρα στην ουσία και εμείς όπως και η ΚΟ είμαστε στον ίδιο παρονομαστή, μόνο εποχικότητα. Εποχικότητα στην οποία έχει μια τόσο μεγάλη διασπορά στον νομό, όπου εξαρτώνται σχεδόν ένα στους δύο όσον αφορά τον πληθυσμό, εξαρτάται καθαρά από τον τουρισμό. 35% του ΟΕΕ της Χαλκιδικής είναι τουριστική δραστηριότητα, άρα στην ουσία με κλειστά σύνορα και με μη ακόμη προγραμματισμό αεροπορικών πτήσεων, είμαστε στο σημείο 0. Βέβαια εδώ υπάρχει η διαφορετικότητα ότι οι μικρές επιχειρήσεις και γενικά αν θέλετε οι οικογένειες αυτές οι οποίες διατηρούν και συντηρούν και με πολύ καλό τρόπο μάλιστα, τελική φιλοξενία άλλωστε εξαρτάται από όλους μας, δεν είναι μόνο τα μεγάλα ξενοδοχεία, είναι φυσικά και τα μικρά και τα μεσαία, έχουν μια διάθεση, μου το εκφράζουν καθημερινά, ότι γιατί για παράδειγμα δεν ανοίγουμε και εμείς στις μία έκτο. Εδώ δηλαδή έχουμε και το αντίστροφο ερώτημα. Τα συνεχούς λειτουργίας κάποιων περιοχών της χώρας να θέλουν μάλλον να μπουν σε μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων στήριξης και αντίστοιχα υγειονομικών κριτηρίων και μετά να ανοίξουμε, όπως φαίνεται ότι μπορεί να γίνει ενδεχομένως τα εποχικά. Έτσι εδώ αντιμετωπίζω και το οξύμορο ότι ναι, ας ανοίξουμε και από 1 Ιουνίου. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει? Γιατί οι συνάδελφοι σε ένα ποσοστό δεν έχουν καταλάβει ακριβώς
πού βρίσκεται η κατάσταση σε σχέση με την πανδημία στο εξωτερικό, σε σχέση με το ότι, όπως σωστά ανέφερε η Ντίνα, έχουμε ήδη οδηγίες από χώρες όπως τη Γερμανία χθες μέχρι 14 έκτου να μην ταξιδεύει κανένας, η Αγγλία όχι ως χώρα, αλλά οι αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα η Jet.com, ότι δεν θα πετάξει μέχρι τις 17 έκτου. Άρα λοιπόν δεν έχουν κάνει, που λέμε έτσι, μια διαχείριση κάποιων πληροφοριών, ούτως ώστε να ετοιμάζονται και για το πιο δύσκολο σενάριο. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και για την επόμενη μέρα, όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Δηλαδή, την πληροφόρηση των συναδέλφων οριζόντια και κάθετα, ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν κάποια στιγμή μια τόσο έντονη κρίση. Τουλάχιστον να βάλουν κάποιους τίτλους, αν θέλετε, στις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό είναι και ένα συμπέρασμα από αυτό που σας ανέφερα πριν. Βέβαια, η δική μου εκτίμηση είναι ότι εάν δεν έχουμε 100% υγιείς εισερχόμενες αφήξεις, αυτό κανένας δεν μπορεί να το διασφαλίσει σήμερα, απολύτως. Μιλάμε για τεστ και μόνον, και κάποια από αυτά είναι και πολύ ακριβά. Καμία χώρα δεν πιστεύω στο εξωτερικό ότι θα δώσει λεφτά στον πολίτη της για να πάει να κάνει ένα τεστ και στη συνέχεια να πάει να αφήσει τα λεφτά του σε μια άλλη χώρα, για παράδειγμα. Εκτιμώ ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες και μια λεπτομέρεια ακόμη θα σας μεταφέρω από τη Χαλκιδική, που νομίζω ότι τουλάχιστον με τους συναδέλφους στους νομούς που μιλάμε και εκεί είναι σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα κρούσματα αυτή τη στιγμή και από το μένουμε στο σπίτι θα φανεί πως θα πάμε στο μένουμε ασφαλής. Δηλαδή στο αν τελικά όταν θα κυκλοφορήσουμε μεταξύ μας, ποιος θα είναι ο δείκτης των κρουσμάτων και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής, αν θέλετε, της ελάψης των μέτρων, δηλαδή της μετακίνησης, της αποκλιμάκωσης των μέτρων. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη τι σημαίνει να βρίσκεις, για παράδειγμα, όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία ενδεχομένως, ανά ένα οικοδομικό τετράγωνο ή από χωριό σε χωριό να έχεις πολλούς θανάτους. Δεν έχουν πει δηλαδή στην ψυχολογία ότι αυτός ο ιός είναι τόσο καταστροφικός, όχι μόνο για την υγεία και συνολικά για τις οικονομίες περιοχών, που νομίζουν ότι εντάξει, καλοκαίριασε, θα μπει ο Βαλκάνιος, γιατί αυτή είναι η διαφορά μου ιδιαίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Στα υπόλοιπα νομίζω δεν έχουν τίποτα να πούμε διαφορετικό. Ότι θα έρθει ο δικός τουρίστας, έλα θα έρθει για λίγες μέρες, θα δουλέψει. Άρα λοιπόν εκεί εντοπίζω κυρίως το πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια, κανένας βέβαια από την άλλη δεν θέλει να σκέφτεται, αλλά είναι μια πραγματικότητα, τι θα αντιμετωπίσουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Για μένα θα είναι μια οικειοθελή καραντίνα. Δηλαδή εκεί που μας την επέβαλαν, τώρα θα την επιβάλλουμε από μόνοι μας εντελώς στον εαυτό μας, διότι τα οικονομικά δεδομένα που θα έχει η χώρα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ακούμε το 10% ύφεση, φαίνεται ότι θα είναι πολύ παραπάνω, δεν γυρίζει εύκολα αυτό το ποτάμι πίσω και φυσικά θα πρέπει όλοι να ενισχυθούμε με δύναμη και συνοχή και κυρίως εμείς, όλοι του κλάδου όλοι, να είμαστε συσπειρωμένοι. Προφανώς υπάρχουν άλλες απόψεις, αλλά να έχουμε την μεγάλη εικόνα μπροστά μας. Μεγάλη εικόνα που σημαίνει ιδιαιτερότητες μεν προορισμών, αλλά και στο τέλος, αν δεν ανοίξουν σύνορα, δεν θα δουλέψουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ούτε περιμένοντας τη λεγόμενη εσωτερική κίνηση. Και αυτή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Από την άλλη, στη δικιά μας περιοχή, αυτό που έγινε πολύ έτσι, ήταν πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να το δούμε σε μια άλλη πλευρά, είναι ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής εξοπλίστηκε πάρα πολύ. Τόσο από ιδιωτικές δωρεές, όπως για παράδειγμα και ένας ξενοδόχος Χαλκιδικής το έχει πράξει και περιμένει ουσιαστικά να παραδώσει μια σειρά μηχανημάτων το επόμενο διάστημα, αλλά ουσιαστικά ενισχύθηκε το νοσοκομείο μας, κάπου εκεί που ήταν παρατημένο, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Θα έχει και 6 κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας, που σημαίνει ότι θωρακίζουμε και εμείς τον ομό μας και με δικά μας κεφάλαια. Τον θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο όσον αφορά τη δευτεροβάθμια υγεία, παρόλο που η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα, αλλά και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Και αυτό νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο του στο πώς θα ξετυλίξουμε το προϊόν για τα επόμενα χρόνια. Και επίσης να πούμε ότι θα χρειαστεί σίγουρα να δούμε και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουν τις λιγότερες δυνατές προϋποθέσεις για να μπορέσει να μπει αρκετός κόσμος μέσα και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάσιο. Κύριε Βούλγαρη, στην κατάσταση στην Κέρκυρα, πόσο διαφοροποιείται από αυτό που παρουσίασαν οι συνάδελφοι? Νομίζω θα το πιάσω από εκεί που το άφησε και ο φίλος Γρηγόρης. Πόσο σημαντικό είναι να στηριχθεί και στην Κέρκυρα το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ήδη φορείς το συζητάμε. Έχουν γίνει κάποιες δωρεές και από τους ξενοδόχους που, παρότι περνάνε πολύ δύσκολα, ανταποκριθήκανε και με κρεβάτια αλλά και με χρήματα. Και νομίζω ότι το πρόβλημα της Κέρκυρας πάντα ήταν
και της Ελλάδας ήταν οι δημόσιες υποδομές. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε. Πρέπει να το συνεχίσουμε να το κυνηγάμε. Πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι η Ελλάδα πάσχει από δημόσιες υποδομές και αυτό μας κάνει κακό στο τουρισμό και αυτό δεν θα φύγει με τον κορονοϊό, αλλά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά δεν θα κοιτάμε μόνο τα σκουπίδια, θα πρέπει να κοιτάμε και τις υγειονομικές μας υπηρεσίες πάνω. Νομίζω τώρα ότι το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα που έχουν να διαχειριστούν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι να μην χρεοκοπήσουν. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Η Ντίνα είπε ότι μία στις δύο εποχιακές επιχειρήσεις, νομίζω, αυτή τη στιγμή φοβούνται τη χρεοκοπία. Εγώ σαν συμβουλή που θα έδινα στους επιχειρηματές αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε διάφορα κοστολογημένα σενάρια για τη φετινή χρονιά, όσο δύσκολο είναι αυτό, όσο και αν αλλάζει αυτό, να δούμε το cash flow της κάθε επιχείρησης πώς είμαστε, ώστε να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα όσο καλύτερα γίνεται. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνετε. Οι συνθήκες αλλάζουν κάθε μέρα. Χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να υπάρχουν και ήδη αρχίζουν και ανακοινώνονται από την κυβέρνηση. Είναι σημαντικό, άμα δεν υπάρχει λέξη ρευστότητα, τα ξενοδοχεία θα κλείσουν όπως όλες και οι επιχειρήσεις. Πάμε στην Κέρκυρα το συγκεκριμένα. Το μοντέλο της Κέρκυρας βασίζεται σε ένα βαθμό στο μαζικό τουρισμό, αλλά αντίθετα από την ΚΟ που είπε η Ντίνα, άμα σκεφτούμε τα κρεβάτια που υπάρχουν σε νοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία στην Κέρκυρα είναι περίπου 100.000 και από αυτά τα 70.000 είναι είτε νοικιαζόμενα είτε ξενοδοχεία μικρότερα από 50 δωμάτια. Είναι το 70%. Δεν θα βάλω μέσα τη βραχυχρόνια μίσθωση γιατί δεν έχουμε μια σταθή εικόνα και είναι μια πολύ μεγάλη διαφορετική συζήτηση. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν ένα σημαντικό, θα παίξουν μάλλον ένα σημαντικό ρόλο στις επιλογές των επισκεπτών, ίσως για το 20, άμα θα δούμε τι θα γίνει, αλλά και για το 21, γιατί φαίνεται ότι οι επισκέπτες από τις πρώτες έρευνες που γίνονται θα προτιμούσαν μικρά ξενοδοχεία που υπάρχει μικρότερη διασπορά ίσως του ιού ή φόβος διασποράς του ιού. Από εκεί και πέρα, αυτές οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι έχουν μικρότερα έξοδα, μπορούν πιο εύκολα να διαχειριστούν ένα άνοιγμα, όπως είπε η Ντίνα και αυτό πολύ σωστά. Οπότε το μοντέλο της Κέρκυρας είναι λίγο διαφορετικό και μπορεί σε αυτό να βασιστούμε για το μέλλον. Σίγουρα τις υπηρεσίες όμως και αυτά τα μικρά καταλήμματα θα πρέπει να τις αναβαθμίσουν, θα πρέπει να βγαίνει η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, αυτό θα ακούσουμε από όλο τον κόσμο για το 2020 αλλά και για το 2021 βασικά. Οπότε η λέξη είναι προσαρμοστικότητα στις νέες απαιτήσεις, αναπροσέγγιση του business model όπου μπορεί να γίνει αυτό και να συνεχίζουμε να πιέζουμε για έργα υποδομής με νοσοκομεία, με δρόμους, με σκουπίδια, προβλήματα που είχαμε στην Κέρκυρα και οφείλουμε να τα λύσουμε για τις επόμενες χρόνες. Κύριε Βούργαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικότερα το θέμα της λειτουργίας και πώς θα είναι μετά, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα των πρωτοκόλων και πότε θα τα καταλήξουμε και τι θα βγει προς τα έξω κτλ., είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το οποίο πιάνει τις επιχειρήσεις, αλλά εγώ θα το προχωρήσω λίγο παραπάνω και θα πάω στο κομμάτι των εργαζόμενων, οι οποίοι αυτά τα νέα πρότυπα θα κληθούν οι ίδιοι, αφού τους τα ανακοινώσουμε και τους εκπαιδεύσουμε, να τα εκτελέσουν. Υπάρχει λοιπόν, εκτός από τις επιχειρήσεις που βλέπουν τον κίνδυνο του να χρεοκοπήσουν ή να μην ανοίξουν ή οτιδήποτε, βλέπουμε και τους εργαζόμενους να ζουν τον δικό τους τεράστιο πόνο και άγχος σχετικά με τη δουλειά τους. Βγήκε μία έρευνα μόλις πριν από λίγες ημέρες του World Travel and Tourism Council, η οποία μιλάει για πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, 75% των οποίων είναι στις χώρες του G20, δηλαδή στον πολύ προοδευμένο και πολιτισμένο κόσμο και στις ισχυρές οικονομίες. Άρα λοιπόν από τη μια έχουμε το φάσμα της πιθανής απώλειας της φετινής σεζόν για τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως τώρα εγώ το γυρίζω και το πάω στο κομμάτι των εργαζομένων. Και από την άλλη έρχεται το ερώτημα σε αυτούς που θα καταφέρουν τελικά να εργαστούν, το άγχος αφενός το πώς θα πρέπει να δουλέψουν για να είναι σύνομοι με τους νέους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα εργασίας, αλλά και να προσέξουν και την προσωπική τους υγεία και ασφάλεια με τα νέα αυτά δεδομένα. Τι κινήσεις μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση των ανθρώπων αυτών προστασίας της δουλειάς τους και της υγείας τους εφόσον αυτοί εργαστούν? Ας ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, την κυρία Σβήνου. Μεγάλο το συγκεκριμένο ερώτημα, καθώς περιέχει και πολλούς διαφορετικούς τομείς. Πρώτον, τον τομέα της διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων, και δεύτερον και το δεδομένο της διαδικασίας, όλης διαδικασίας της εργασίας, αν υπάρξει αυτή η εργασία και
πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Για να έρθω λοιπόν στο πρώτο, στην διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, που ουσιαστικά συνάδει με την διασφάλιση της υγείας και των επισκεπτών μας. Και να πω για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία θα είναι έτοιμα λογικά την επόμενη εβδομάδα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει ήδη έτοιμες τις δικές του τις προτάσεις και περιμένουμε να γίνει ένας συγκερασμός με τις προτάσεις που εξετάζονται και από το ΣΕΤΕ, προκειμένου ως κλάδος να καταθέσουμε με μια ομοφωνία το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως θεωρούμε ότι μπορεί να στηριχτεί από την πλευρά των επιχειρήσεων. Γιατί το θέμα δεν είναι, τα ξενοδοχεία δεν μπορούν να μετατραπούν σε νοσοκομεία. Τα ξενοδοχεία δεν πάβουν να είναι οι φορείς που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στον τουρίστα. Και αν πρόκειται ο τουρίστας να έρθει σε ένα νοσοκομείο, απλούστατα δεν θα θέλει να ταξιδέψει ούτε αυτός, ούτε και εμείς θα θέλουμε αυτή τη διαδικασία. Και δεν τη θέλουμε και δεν την μπορούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε έναν προσεκτικό συγκερασμό παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με την διασφάλιση της μη διάδοσης του κορονοϊού σε περίπτωση που κάποιος φορέας κινείται στους χώρους του ξενοδοχείου. Και έτσι λοιπόν αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί κανείς όσον αφορά στο θέμα του check-in, check-out, στο θέμα της καθαριότητας των δωματίων, στο θέμα της εστίασης, στα επιμέρους τμήματα των ξενοδοχείων, πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των κλιματιστικών μονάδων και ούτω καθεξής, με μεγάλη λεπτομέρεια. Και σε αυτά έχουμε αρκετές συστάσεις προκειμένου ο κάθε ένας να πάρει τα δεδομένα και να τα προσαρμόσει ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησής του. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, πρωταρχικό είναι η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, όπου θα χρειαστεί μία εκπαίδευση, γιατί όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσουν το 2020. Εάν λειτουργήσουμε, θα λειτουργήσουμε λοιπόν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, για τον οποίο πρέπει να εκπαιδευτούμε πάρα πολύ καλά, και γι' αυτό το βασικό μας κεφάλαιο, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα παρέχουν και τις υπηρεσίες στους επισκέπτες μας, θα πρέπει να τηρούν με ευλάβεια αυτούς τους κανονισμούς. Και βέβαια όλα αυτά ουσιαστικά συγκλίνουν στην τήρηση των αποστάσεων, στην χρήση γαντιών, στην χρήση, εντατική χρήση απολυμαντικών και ούτω καθεξής, και θα τα δείτε. Άρα, για να το κλείσω το θέμα της υγείας, της διασφάλισης υγείας των εργαζομένων, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες που θα δοθούν στις επόμενες μέρες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε, όπου βάσει της έρευνας πάλι κοντά στο 40% των θέσεων εργασίας εκτιμάται ότι θα απολυστούν στο 2020. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί τόσο πολύ, καθώς το πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησης τουριστικής είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, εμείς το πρωταρχικό στόχος είναι να το προστατεύσουμε. Δυστυχώς όμως, εάν δεν υπάρξει τουριστική επιχείρηση, δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν και εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις. Και εκεί λοιπόν είναι ο ρόλος του κράτους και όλων αυτών των ζητούμενων που έχουμε θέσει προς το κράτος, προκειμένου να προστατεύσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των θέσεων εργασίας και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Για να ξαναπώ λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε σε ευέλικτες μορφές εργασίας, προκειμένου να μπορεί μια επιχείρηση πάντα με τη συνένεση των εργαζομένων να καλύψει τις ανάγκες της, οι οποίες ανάγκες είναι ακόμα αχαρτογράφητες, καθώς δεν γνωρίζουμε καν με τι πληρότητα θα ανοίξουν, αν ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Και το άλλο μεγάλο κεφάλαιο, στις επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν να ανοίξουν, εκεί να στηριχτεί ο εργαζόμενος με διεύρυνση του επιδόματος εργασίας ή του επιδόματος των 800 ευρώ, όπως αυτό δόθηκε αυτούς τους μήνες που ήταν οι τουριστικές επιχειρήσεις σε αναστολή. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν ένας πολύ σωστός προγραμματισμός που θα βασίζεται στη στήριξη της εργασίας στις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν και στη στήριξη των εργαζομένων των επιχειρήσεων όπου δεν θα ανοίξουν. Αν δείτε, οι περισσότερες προτάσεις μας βασίζονται
έχουν σαν βασικό μάλλον στοιχείο την προστασία του εργαζόμενου στις επιχειρήσεις μας. Και από εκεί και πέρα να πω και το εξής, για να δούμε και ένα θετικό μέσα σε όλα αυτά, ότι η χώρα μας έχει επιδείξει ιδιαίτερη σοβαρότητα και έχει κερδίσει την αξιοπιστία της σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό. Αυτό λοιπόν θα το κεφαλαιοποιήσουμε όταν έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή. Κυρία Σβήνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βούλγαρη, πώς βλέπετε τον χειρισμό του κομματιού που λέγεται ανθρώπινο δυναμικό στην Κέρκυρα? Αναφέρθηκε η κυρία Σβήνου και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ας ξεκινήσουμε τα πιο βασικά. Το κομμάτι του να έχουν εργασία, της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως και της ασφάλειάς τους. Με ακούτε? Τώρα ναι. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Νομίζω ότι η κυρία Σβήνου κάλυψε πάρα πολλά αυτά που θα ήθελαμε και εμείς να πούμε. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα βγουν δεν είναι μόνο για τους επισκέπτες, είναι καταρχήν και για τους ίδιους μας τους εργαζόμενους. Το κομμάτι της εκπαίδευσης, πολύ σωστά, θα πρέπει να πάρει ιδιαίτερη βαρύτητα τον επόμενο καιρό. Θα πρέπει εμείς ως ξενοδόχοι σίγουρα να παρέχουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας που θα μας πούνε οι ειδικοί και για τους εργαζόμενους μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να έχουμε έτοιμο στόκ για ό,τι χρειαστούμε, ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν ότι είναι δίπλα στην επιχείρηση, είμαστε δίπλα τους εμείς, αλλά και αυτοί μπορούν να στηριχθούν και να έχουν μια ασφάλεια όσο αυτό περισσότερο γίνεται. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να χάσουμε, το είπε και αυτό η Ντίνα, το συγκριτικό πλεονέκτημα που έδινε το προσωπικό μας, που ήταν το χαμόγελο του φιλοξενία. Υπάρχει το social distancing, αλλά αυτό δεν πρέπει να χαθεί πίσω από μια μάσκα. Νομίζω είναι σημαντικό για την Ελλάδα να βγάζει αυτή την εικόνα της φιλοξενίας, του χαμόγελου, και άμα το χάσουμε αυτό, θα χάσουμε πολλά από αυτά που κάναν τους επισκέπτες να έρχονται τα προηγούμενα χρόνια. Το προσωπικό αποτελεί σίγουρα το σημαντικότερο κομμάτι των ξενοδοχείων μας και οφείλουμε αυτό να το προστατεύσουμε. Μαζί πρέπει να διεκδικήσουμε για τα επιδόματά τους και αυτοί πρέπει να καταλάβουν από τη μεριά τους ότι κλειστά ξενοδοχεία σημαίνει ότι θα χάσουν και αυτή τη δουλειά τους. Οπότε και αυτοί πρέπει να μας στηρίξουν στην προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή να μείνουμε όρθιοι. Σίγουρα κοινός αγώνας για το μη μισθολογικό τμήμα να επιδοτηθεί από το κράτος είναι νομίζω το σημείο κλειδί. Όσο λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές πληρώνουμε ως ξενοδόχοι, τόσο περισσότερο προσωπικό θα μπορέσουμε να πάρουμε την επόμενη μέρα και τόσο περισσότερα χρήματα θα μείνουν στις τσέπες περισσότερων ανθρώπων για τα ξενοδοχεία μας, για τους τέτοιους. Η Κέρκυρα εξαρτάται από τον τουρισμό, το ξαναλέω. 90% του ΑΕΠ μας είναι τουρισμός. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος άμα το κράτος δεν στηρίξει τις προσπάθειές μας, δεν μας δώσει την αναγκαία ρευστότητα μέσω επιδοτήσεις και δεν βοηθήσει αυτούς τους εργαζομένους που μπορεί είτε να δουλέψουν και πρέπει με ευέλικτα σχήματα να δουλέψουν, είτε άμα δεν δουλέψουν να πάρουν κάποια επιδόματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βούλγαρη. Κύριε Τάσιο. Εργαζόμενοι και επόμενη μέρα. Εδώ τώρα θα κάνω λίγο μια μικρή υπέρβαση με τους πολλοί φίλους και συναδέλφους. Θα χρησιμοποιήσω λίγο την Προεδρία μου στην Παλαιστινή Ομοσπονδία Ξενοδόχων και δεν θα αναφερθώ μόνο σαν Χαλκιδική. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η επόμενη μέρα στα εργασιακά. Θα ξεκινήσω λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Τα υγειονομικά κριτήρια φέρνουν απόλυτα ανατροπές στη λειτουργία του ξενοδοχείου. Απόλυτα ανατροπές που σαφώς φέρουν ανατροπές για να λειτουργήσει και στους ανθρώπους που το λειτουργούν, δηλαδή τους εργαζομένους μας. Νομίζω έχουμε αποδείξει και άλλες φορές ότι στην ταχύρυθμη γνώμηση είμαστε πάρα πολύ καλοί. Άρα, αν και φέτος το βλέπω ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, παρόλα αυτά όσα θα ανοίξουν θα έχουν σίγουρα μια γρήγορη, αν θέλετε, προσαρμογή στα δεδομένα. Άλλωστε, η ανάγκη για τα προστοζήν θα κάνει και την ανάγκη, αν θέλετε, ολωνών μας να τρέξουμε γρήγορα, να επιμορφωθούμε έστω και σε ένα σημείο ή και παράλληλα ακόμη με την εργασία μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πάρει το δρόμο του, αρκεί να έχουμε τα ορθολογικά αυτά υγειονομικά κριτήρια που θα μπορέσουν να κάνουν τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Γιατί για μένα εκεί είναι το κομβικό. Διότι όπως έρχεται τώρα, ήρθε η ώρα για τη σύγκρουση ανάμεσα στον λοιμοξιολόγο και στον οικονομολόγο. Ανάμεσα στον λοιμοξιολόγο και στον ξενοδόχο εμπροκειμένο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας αναφέρω, ήδη η TUI Intertouristic, γνωρίζετε, μεγάλοι tour operators του εξωτερικού, μας έχουν στείλει ήδη ένα 60 σελίδο ο καθένας manual
για το πώς πρέπει να λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο με βάση τον COVID. Άμα ξεκινήσουμε ο καθένας να δίνει από 60 σελίδες, τότε θα κάνουμε εγκυκλοπαίδεια. Ξέρετε εσείς κανέναν όταν την είχε την εγκυκλοπαίδεια στη βιβλιοθήκη να την άνοιγε παρά μόνο όταν είχε δύσκολες εξετάσεις? Άρα λοιπόν, πόσες εγκυκλοπαίδες να διαβάσουμε και πόσα διαφορετικά μέτρα. Επήγει λοιπόν να έχουμε και κριτήρια τα οποία κάποια στιγμή θα είναι και κοινά. Ή να ορίσουμε εμείς, σαν χώρα, ότι με βάση το εθνικό μας δίκαιο, όπως κάναμε και με το βάουτσερ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ για τις επιστροφές προκαταβολών, ότι με αυτά τα πρότυπα θα λειτουργήσει η Ελλάδα, τα έχουμε συμφωνήσει από κοινό όλοι μαζί και τελειώσαμε. Γιατί κινδυνεύουμε, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία άνω των 50-80 δωματίων, όπου έχουν συμβάσει με το ροπερέτος, να έχουμε το πρόβλημα να μην μπορέσουν να προσαρμοστούν σε 60 σελίδες, παραδείγματος χάρη. Και να σου λέει ο άλλος με το μαχαίρι στο κόκαλο ότι ξέρεις τι, άμα δεν εφαρμόσεις αυτό το 60 σελίδο, εγώ συμβόλαιο δεν σου κάνω για το χρόνο. Δεν σε πληρώνω στην κατάλληλη στιγμή. Κάνω stop sales και ούτω καθεξής. Θα τα βιώσουμε και αυτά στην πορεία. Και δεν είναι μακριά. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο που κουμπώνει σε αυτό είναι οι αστικές και ποινικές ευθύνες, οι οποίες δεν έχουν καθοριστεί ακόμη σε σχέση με την κάλυψή τους, ενώ ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ δρόμο στο πώς θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία των υγειονομικών κριτήριων και πώς θα τα κάνουμε όλοι μαζί, δηλαδή και με το προσωπικό μας. Για τις εργασιακές σχέσεις. Προ του COVID, ήμασταν η πιο ακριβή χώρα στη Μεσόγειο σε όσον αφορά το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, 41% στο σύνολο, δηλαδή εργαζόμενοι 16%, 25% παρακράτηση που ήταν σε σχέση με, με τις μεικτές αποδοχές. Αυτό ήταν πρώτου COVID. Τώρα με μηδέν έσοδο και με ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο όσον αφορά τη λειτουργία της επόμενης ημέρας, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Ούτε καν. Για αν θέλουμε να λειτουργήσουμε ορθολογικά και αν θέλουμε να μην ζητάμε στήριξη μετά από το κράτος σε άλλο είδους ζητήματα, όπως είναι τα οικονομικά. Συνεπώς, λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι του εργασιακό, θα πρέπει όλα σε έναν ισχυρό διάλογο με τους εργαζομένους να ξαναμπούν από την αρχή. Και από την αρχή σημαίνει, για παράδειγμα, όχι μόνο στο θέμα τι μισθούς θα έχουμε, που προφανώς πρέπει ο καθένας να έχει έναν ονομαστικό μισθό, ο οποίος θα του βγάζει τα προστοζήν, δεν το συζητάμε. Πρέπει όμως και η επιχείρηση να μπορεί να βγάλει αυτά τα χρήματα με τα νέα δεδομένα που θα έρθουν, για να μπορέσει να αποδώσει και αυτό το μισθό. Άρα, η επιδότηση απασχόλησης και τα προγράμματα, όπως σωστά ανέφερε και ο Μανώλης Γιαννούλης, το οποίο φαίνεται το ΣΟΥ να είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι μας αναλογεί, να έχουμε σίγουρα για τους επόμενους 24 μήνες μπροστά μας αυτού του είδους τη χρηματοδότηση. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Και ξέρετε, για να πάμε και στην πράξη, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές μήνα-μήνα. Θα ξαναμπούμε σε ένα κυκαιώνα ρυθμίσεων, σε ένα κυκαιώνα ξαναδώστε μου λεφτά, δώστε μου ξανά κεφάλαιο κίνησης να καλύψω και τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Να σας πω ενδεικτικά ότι τα κεφάλαια κίνησης που θέλουν οι συνάδελφοι, ένα μεγάλο ποσοστό θα κατευθυνθούν σε χρήματα προς το δημόσιο και λιγότερο προς το ιδιωτικό χρέος του καθενός, προς προμηθευτές για παράδειγμα. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο δύσκολο είναι αυτό το μονοπάτι των ασφαλιστικών εισφορών και γενικά του εργασιακού κόστους. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να συζητήσουμε και να ανοίξει πια η κουβέντα με τους εργαζομένους μας, το οποίο το έχουν ορίσει ως ένα σημείο μόνο στη λεγόμενη μετεκπαίδευση, δηλαδή εκεί που παίρνουν ένα ταμείο ενεργείας, όσοι δικαιούνται και ανάλογα να κάνουν τη λεγόμενη ταχύρυθμη μετεκπαίδευση για να κατοχυρώσουν εκεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό στο μισθό τους, επειδή έχουν εκπαιδευτεί. Και ουσιαστικά βιώνουμε μια μετεκπαίδευση, η οποία έχει, όπως ξέρεις και εσύ, Ανέστη, χρόνια στην. Αντίστοιχα στην εκπαίδευση, έχει και εκεί τα πολλά κενά της, η λεγόμενη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του τουρισμού. Άρα λοιπόν, χρειάζεται πάση θυσία να συνδεθεί όλη αυτή η επιδότηση στην απασχόληση με εκπαίδευση. Και εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι όσοι εργαζόμενοι δουλέψουν το καλοκαίρι, προφανώς δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν. Επειδή θα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν θα δουλέψουν, καλός ή κακός, και να αρχίζουμε να το βάζουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, γιατί δεν θα ανοίξουν επιχειρήσεις, δεν θα έχει κόσμο. Όχι επειδή δεν θα θέλουν, το τονίζω. Αφήξεις δεν θα είναι ικανές να κουμπώσουν και να φτιάξουν με πληρότητες και αντίστοιχα να έχουμε εργαζομένους όσους πρέπει. Γιατί εδώ τίθεται και ένα ζήτημα στα υγειονομικά κριτήρια. Μη συνωστισμός. Σημαίνει μικρότερη πληρότητα. Μικρότερη πληρότητα σημαίνει άλλος τρόπος λειτουργίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την παράθεση γευμάτων. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε απόλυση θέσεων εργασίας. Άρα λοιπόν εκεί να μπούμε σε μια διαδικασία οι εργαζόμενοι να έχουν ένα ταμείο ανεργίας ή μια επιδότηση στην απασχόλησή τους, αυτοί που δεν θα δουλέψουν το ταμείο ανεργίας να συνδεθεί με εκπαίδευση. Και εκπαίδευση όχι μόνο στις ξένες γλώσσες που μας λείπουν,
και εκπαίδευση, και εκπαίδευση πάνω στα νέα υγειονομικά κριτήρια και στο νέο γίγνεσθε της λειτουργίας των ξενοδοχείων. Και αυτό θα χρειαστεί πάρα πολλούς μήνες. Γιατί πρέπει να υπολογίζουμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα δουλέψουν για τουλάχιστον επόμενους 10 μήνες, άρα θα πρέπει να εκπαιδευτούν και είναι μια ευκαιρία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας τολμήσουμε να συνδέσουμε όλη αυτή την επιδότηση. Γιατί φωνάζουν για τους ξενοδόχους ότι επιδοτήστε, θα πάρετε λεφτά, θα κάνετε, θα ράνετε τελικά που θα το τοποθετήσετε. Προϋποθέσεις σκληρές, κρατήστε τους εργαζόμενους. Ωραία, ήρθε η ώρα και για την άλλη μεριά. Δηλαδή οι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν όλο το χειμώνα σε ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορούν να παίρνουν και το αντίστοιχο ταμείο ή την αντίστοιχη ενίσχυση τέτοια που θα τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να ζήσουν. Άλλωστε, η τηλεργασία πια έχει καθιερωθεί. Δεν είναι καθόλου πρόβλημα αυτό, ακόμη και από το σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να πάνε ούτε καν σε ένα ΚΕΚ. Και από εκεί και πέρα, σαφώς, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε στο κομμάτι των ανθρώπων που θα εργαστούν και που θα πρέπει να έχουν μια εντελώς καινούργια κουλτούρα, ακόμη και στην συμπεριφορά προς τους πελάτες. Θα αναγκαστούν οι εργαζόμενοι να έχουν μια προσέγγιση που θα έχει εισαγωγικά ή όχι λέξη ιατρικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά νοσηλείας, διότι ιδιαίτερα για το φετινό καλοκαίρι πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει κρούσμα σε ξενοδοχείο και τότε όλοι να είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν αυτά που θα προβλέπει το οποιοδήποτε πρωτόκολλο. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, μιας και το φέρουμε για τους εργαζομένους. Πόσους εργαζομένους πρέπει να έχουμε stand-by άμα θα έχουμε ένα κρούσμα σε ένα ξενοδοχείο? Γιατί το λέω αυτό το τελευταίο? Γιατί είναι μεγάλο το άγχος και από τους ίδιους εργαζομένους και πολύ λογικά το πώς θα απεξέλθουν τελικά σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία για την προσωπική τους υγεία, αν μη τι άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη, εάν ξαναλέω, δεν έχουμε την απόλυτη επιδότηση απασχόλησης και την έναρξη ενός νέου διαλόγου με τους εργαζομένους στα νέα δεδομένα του COVID και της πανδημίας και της παγκόσμιας κρίσης που έρχεται, τότε θα αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές δυσκολίες στο σύνολο γενικά του προϊόντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δάσκο. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ο κάθε tour operator στέλνει τις δικές του 60 σελίδες και δεν μπορούν ως FTO να συνεννοηθούν σε έναν τέτοιο κανονισμό. Άρα μάλλον σε αυτό έχουμε το προβάδισμα ότι τουλάχιστον δείχνει να συνεννοούμαστε στο συγκεκριμένο και να καταφέρουμε να καταλήξουμε, όποτε καταλήξουμε στο πρωτόκολλο με το οποίο θα λειτουργήσουμε τα ξενοδοχεία. Και αν θέλετε και τη δική μου γνώμη τώρα από την πλευρά της εκπαίδευσης, ελπίζοντας να μοιάζουμε πολύ περισσότερο με ξενοδοχεία παρά με νοσοκομεία, όσο φυσικά αυτό μας το επιτρέπουν οι συνθήκες τις οποίες ζούμε. Βλέπω ότι ο κύριος Γιαννούλης έχει κάποια τεχνικά προβλήματα και έχει χαθεί από την σύνδεση. Ελπίζω να μπορέσει να ξανασυνδεθεί. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας ένα μονόλεπτο μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε. Κυρία Σβήνου, ξεκινάω από την κυρία πάλι. Ναι, σας ευχαριστώ. Με ακούτε, έτσι? Μάλιστα. Να πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία αυτή που διανύουμε. Όμως είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα. Και στα δύσκολα σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε για την καλύτερη δυνατή έκβαση των πραγμάτων. Τα συλλογικά μας όργανα προχωρούν και εργάζονται καθημερινά, δίνουν καθημερινό αγώνα με τα Υπουργεία και με τους tour operator και με όλα αυτά που προκύπτουν προκειμένου να διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Και βεβαίως γιατί όσο το δυνατόν καλύτερο άνοιγμα της επόμενης μέρας, το γύρισμα αυτής της σελίδας. Και μάλιστα, αφού είναι και στο πάνελ ο Γρηγόρης ο Τάσιος, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, έχει δίνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα και θέλω να το συγχαρώ και δημοσίως γι' αυτό. Όπως και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι πολύ δυναμικές αυτές οι κινήσεις και οι ενέργειες που γίνονται κάθε μέρα. Θέλω να δώσω μία νότα αισιοδοξίας, όπως αυτό που είπα ότι σε προηγούμενο ερώτημά σας, ότι σαν χώρα έχουμε δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήρια και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Για τώρα όμως, αυτό που καλούμε και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μπορέσουν να στηριχτούν με κατάλληλα κίνητρα, με τις σωστές αποφάσεις, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές.
έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να γυρίσουμε την σελίδα και να πάμε σε μία επόμενη μέρα η οποία θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατό όλα αυτά τα κενά που θα μας αφήσει το 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σβήνου. Είναι όμορφη η νότα αισιοδοξίας. Κύριε Βούλγαρη, κάποια νότα αισιοδοξίας και από εσάς για το κλείσιμο. Νομίζω και εγώ θα ήθελα μια νότα αισιοδοξίας να δώσω. Όποιος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το συντονισμό και πάλι για την πρόσκληση. Η Ελλάδα νομίζω ότι με αυτή την κρίση σταμάτησε να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και γίνανε παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά στη δημοσιεύματα στο εξωτερικό και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώσουμε υπερήφανοι. Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως κλάδος, όλοι οι φορείς, αλλά και οι εργαζόμενοι με τους δικούς φορείς, γιατί την επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και πρέπει να βγάζουμε τα αιτήματά μας συλλογικά και να έχουμε μαζί, θα έχουμε περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι το κράτος είναι θετικό ότι είδαμε ότι πολύ γρήγορα πήρε κάποιες αποφάσεις σε θέματα υγειονομικά καταρχής και ότι έχεις μια στήριξη από ένα κράτος που δείχνει να δουλεύει μετά από κάποια χρόνια είναι και αυτό σημαντικό. Ψηφιοποιηθήκαμε τα τελευταίους μήνες όσο δεν θα είχαμε κάνει ποτέ και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι αλλά αυτό που πρέπει να μας αφήσει είναι ότι μπορούμε όλοι μαζί, κάποια στιγμή θα αλλάξει ο τουρισμός από αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα γυρίσει ο κόσμος, θέλει να ταξιδεύει. Το βλέπει μπροστά. Μπορεί οι ανάγκες του να αλλάξουν, αλλά θα πρέπει να είμαστε εδώ πέρα, να είμαστε έτοιμοι να τις προσαρμόσουμε και εμείς τις υπηρεσίες μας στις δικές του ανάγκες και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το μέλλον αισιόδοξα. Prepare for the worst, αλλά hope for the best. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τάσιο, ένα κλείσιμο από εσάς πριν πάμε στις ερωτήσεις, τις οποίες η ομάδα του INSET με τη Λία μαζεύουν από έχουν στείλει ο κόσμος που μας παρακολουθούν, μία δική σας πρόταση για κλείσιμο. Αφού σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση και τον INSET και προσωπικά εσάς και τη Λία, όλη την ομάδα, εσένα Ανέστη για την πολύ ωραία έτσι κουβέντα που κάνουμε, να πω ότι είναι δεδομένο ότι ο κλάδος είναι ενωμένος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και αυτό θα αποδειχθεί και στην πορεία γιατί οι διεκδικήσεις θα είναι αυτές που θα φέρουν τα σωστά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη, αν θέλετε, μια καλή λειτουργία και επόμενα καλύτερα χρόνια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε μια δύσκολη καμπή, δηλαδή από το μένουμε στο σπίτι να πάμε στο μένουμε ασφαλής από Δευτέρα. Αυτό είναι που θα κάνει και τη μεγάλη διαφορά ακόμη και την ενδεχόμενη επισκεψιμότητα της χώρας μας. Άρα λοιπόν εκεί που είμαστε πρωτοσέλιδα με την καλή έννοια παντού, παντού πραγματικά στον κόσμο και είναι μια μεγάλη επιτυχία όλων των Ελλήνων μας, μένει τώρα να δούμε πώς αυτή η κινητικότητα μεταξύ μας θα μπορέσει με τα μέτρα ασφαλείας να φέρει μια κανονικότητα στη χώρα. Εάν έχουμε λοιπόν αυτή την κανονικότητα, πιστεύω πραγματικά ότι εκεί θα μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε και αυτή την εξαιρετική εικόνα. Και σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι, εάν μείνει αυτή η εικόνα περίπου εκεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τότε νομίζω ότι έχουμε να ελπίζουμε και περιμένουμε ότι Ιούλιο, Αύγουστο, ίσως και Σεπτέμβριο, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, να κάνουμε αυτό το περιβόητο δύσκολο τρίμηνο, όπου αναζητά και πολύ λογικά αναζητά και η κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια έσοδα για όλους μας, γιατί κακά τα ψέματα, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, για να μπορέσουμε με αυτά τα αποτελέσματα να λειτουργήσουμε όσο είναι δυνατόν καλύτερα και να βλέπουμε πιο αισιόδοξα το μέλλον. Αν νομίζω ότι αυτό είναι το κομβικό στοιχείο, χρειαζόμαστε όλοι μεταξύ μας και πάλι να συνεργαστούμε σε αυτό. Και τότε θα είμαι σίγουρος ότι και οι αεροπορικές εταιρείες θα επιλέξουν καλύτερα ελληνικά αεροδρόμια για να κάνουν τα πρώτα τους πτυτικά, αν θέλετε, βήματα, σε εισαγωγικά η λέξη, και φυσικά πολύ περισσότερος κόσμος να κρατήσει την εικόνα της ασφαλούς Ελλάδας και υγειονομικά και τελικά αυτό να το κεφαλοποιήσουμε ενδεχομένως και τιμολογιακά για την επόμενη σεζόν, γιατί ξέρετε, αν αυτό όντως και δεν πιέσουμε και εμείς καταστάσεις χωρίς λόγο, ντε και καλά δηλαδή να μειώσουμε τιμές, γιατί ακούγεται πολύ έντονα. Αν διασφαλίσουμε όλο αυτό και μεταξύ μας, τώρα είναι η στιγμή να διασφαλίσουμε και τις τιμές μας και την εξασφάλιση των χρημάτων μας και να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες χρονιές να πάρουμε την πραγματική υπεραξία που μας ανήκει, γιατί χρειάζεται πια να πάρουμε και την οικονομική υπεραξία. Άρα, ας είναι ένα έναυσμα και ένα κίνητρο από το μένουμε στο σπίτι, μένουμε ασφαλείς, να μείνουμε και όλοι τελικά ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων μας και οι εργαζόμενοι μας να μείνουν πράγματι εργαζόμενοι μας στον τουριστικό κλάδο.
Αυτό και αν δεν ήταν αισιόδοξο, να το ρευστοποιήσουμε και με καλύτερες τιμές. Όχι δηλαδή να τις κατεβάσουμε, να τις ανεβάσουμε κιόλας. Να ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Λία, πλησιάζουμε σε σένα. Θέλω να έρθω, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που θα έχουν μαζευτεί ως τώρα. Ναι, είναι Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς από μεριάς μας για την παρουσία σας και για αυτή την υπέροχη κουβέντα που κάνατε. Μπορεί όχι με τόσο υπέροχα μηνύματα, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και να βρισκόμαστε όλοι, όπως λένε στο χωριό μου στην Καλαμαριά, on the same page. Πάμε να δούμε, θα πούμε τις 5 πιο πολυψηφισμένες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, εάν δεν υπάρξει θεσμικό πλαίσιο κανόνων, ειδικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κανόνων που θα λειτουργούν σαν ασφαλιστική δικλίδα πρωτίστως για την υγεία των επισκεπτών και των εργαζομένων, αλλά και απέναντι στους ελεκτικούς φορείς, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στους εμπορικούς συνεργάτες κτλ., σε περίπτωση αποζημιώσεων, αξιώσεων αποζημιώσεων, θα πάρετε το ρίσκο να λειτουργήσετε τις επιχειρήσεις σας? Θα αναθέσουμε εμείς κατά το δοκούν τώρα τις ερωτήσεις. Τίνα, θα ήθελες να, κυρία Σμήνου μας, θα θέλατε να μας απαντήσετε? Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η επόμενη μέρα χωρίς να υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία θα πρέπει να τα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την μη διάδοση του ιού, όχι να διασφαλίσει, δεν διασφαλίζει κανένας, να περιορίσουν την μη διάδοση του ιού σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στο χώρο τους. Και βέβαια, εδώ λοιπόν να πω ότι όλο αυτόν τον κύκλο που κάνει συνήθως ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται στο χώρο, έχει περάσει από αεροδρόμιο στο χώρο προέλευσης, ελέγχους, αεροδρόμιο στο χώρο προορισμού, λεωφορείο, είσοδο στο ξενοδοχείο. Όλα ωραία. Άρα λοιπόν, ποιος μου διασφαλίζει και ποιος μπορεί να αποδείξει ότι τυχόν κρούσμα έχει προκύψει μέσα από το χώρο του ξενοδοχείου όταν έχει περάσει όλη αυτή η αλυσίδα? Δεν το διασφαλίζει κανένας. Εμείς λοιπόν σαν επιχειρήσεις οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα βγουν. Εάν τώρα η ερώτηση αφορά τις ασφαλιστικές δικλίδες που υπάρχουν για ένα ξενοδοχείο, τότε ευθαρσώς θα πω ότι δεν υπάρχουν, όπως και θα πω ότι καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν ασφαλίζει ξενοδοχείο σε τέτοιο φαινόμενο, από τέτοιο φαινόμενο. Άρα λοιπόν τυπικά είμαστε εκτεθειμένοι σε περίπτωση τυχόν καταγγελιών με την αναχώρηση του πελάτη. Και βεβαίως ένα άλλο ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί πια ο ξενοδόχος, ο οποίος θα προχωρήσει σε τέτοιες διαδικασίες προκειμένου έτσι, να μπορέσει να ανοίξει, εάν τελικά θα μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει όμως να υπάρχει μία διασφάλιση, τουλάχιστον από τη στιγμή που οι ασφαλιστικές δεν το κάνουν, από τους κανονισμούς οι οποίοι θα οριστούν την επόμενη μέρα. Να, πολύ, πολύ, πολύ ξεκάθαρο και είναι φυσική η αγωνία μέσα σε όλο αυτό. Ποιες είναι, κάποιες από αυτές σε μέρη τους τις έχετε απαντήσει, αλλά θα ήθελα εφόσον έχουν τεθεί σαν ερωτήσεις να κάνουμε ένα wrap-up. Ποιες είναι λοιπόν οι προτάσεις που έχετε για τους υπαλλήλους σας? Μήπως θα έπρεπε να συνεχίσουν να επιδοτούνται με 300-300 ευρώ από το κράτος, παράλληλα με το μισθό και την ασφάλιση από το κράτος για να μπορέσει να βγάλει το χειμώνα του? Χαίρομαι πάρα πολύ που εμφανίστηκες, Γρηγόρη, γιατί θα την απέφτυνα σε σένα την ερώτηση. Νομίζω ότι έχω γίνει, ενώ δεν έχω καμία γνώση νομικής, εργατολόγος. Τόσα χρόνια εκπαιδευόμενος στις διαπραγματεύσεις και μαζί φυσικά με τους συναδέλφους των εργασιακών μας σχέσεων, με τους εργαζομένους μας. Νομίζω ότι απάντησα πρωτύτερα σε εκείνη την προσέγγιση μου για την επόμενη μέρα στις εργασιακές σχέσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει και η χώρα να φύγει από τη λεγόμενη επιδημοτική, σε εισαγωγικά ή χωρίς λέξη, θα το πω λίγο σκληρά, εργασία, και να πάμε στην πραγματικών διαστάσεων εργασία. Άρα λοιπόν και όποια διεκδίκηση πρέπει να υπάρχει και ορθώς για να μπορέσει να έχει ένα καλύτερο εισόδημα ο εργαζόμενος όταν δεν εργάζεται, θα πρέπει αυτό, όπως είπα και πρωτήτερα, να το συνδέσουμε και με την εκπαίδευσή του. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτό να γίνει μια πραγματικότητα και για να μπορέσουμε, ξέρετε, να διεκδικήσουμε και χρήματα, ακόμη και εμείς ως άνθρωποι των κοινών του τουρισμού, δηλαδή στις επιστολές μας, στις κουβέντες που κάνουμε με τα Υπουργεία, ιδιαίτερα του εργασίας, να διεκδικήσουμε όντως πίτα μεγαλύτερη στη χρηματοδότηση, πάρα σεμινάρια,
να έχουμε οπωσδήποτε και τεκμηριωμένη μία πρόταση, η οποία, OK, παίρνει 350 με 400 ευρώ ταμεία και κάθεσαι. Σήμερα αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω γενικά, άσχετα που έχουμε την πανδημία. Όχι, θα πάρεις 700 ευρώ, 600 ευρώ, αλλά οπωσδήποτε θα γίνεις ξανά μαθητής. Άρα νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της επόμενης ημέρας και για να μπορέσουμε από κοινού να διεκδικήσουμε όντως μεγαλύτερα ποσά για επιβίωση, η οποία όμως θα συνδυαστούν και με τη γνώση. Αυτό νομίζω ότι ο COVID το φέρνει για τα καλά στο τραπέζι και δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας και των ξενοδόχων και του επιχειρήν, είναι θέμα πια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή σου λέει θα πάρεις χρήματα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αποτέλεσμα για το μέλλον. Αποτέλεσμα σημαίνει εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Αλλιώς πώς θα πάρουμε αυτή την υπεραξία που λέγαμε πριν σε οικονομικά ωφέλη. Γιατί κατά ψέματα, αν αυξήσουμε τις τιμές, σε μια επιχείρηση που βαδίζει στη λογική του οικονομικού αποτελέσματος, των κερδών, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να τα μοιραστεί με τους εργαζομένους. Θα είναι δηλαδή εντελώς λάθος να συμβεί αυτό. Συνεπώς, νομίζω ότι κάπου εκεί βαδίζουν τα πράγματα. Προφανώς στην πολύ δύσκολη συγκυρία που έχουμε εν ώψη καλοκαιριού, ναι, στόχος δικός μας είναι να μην μείνει κανένας χωρίς εισόδημα. Και είτε αυτό είναι με εργασία παράλληλα, όπως είπαμε, δηλαδή από κοινού να συμπράξουμε ένα οικονομικό όφελος να το έχει από το ξενοδοχείο, όλα τις ασφαλιστικές φορές και μέρος του μισθού από το κράτος. Και συγχρόνως, όποιον δεν εργαστεί, βασικό αίτημα πάγιο να πάει τουλάχιστον 10 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο σχεδόν του 2021, για να μπορέσει να ξέρει ότι έχω έστω να παίρνω κάποια χρήματα. Πάρα πολύ κατανοητό και φαντάζομαι ότι εδώ μιλάμε και για την ποιότητα αυτής της εκπαίδευσης, έτσι. Αν θέλουμε να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα και θεματικές, οι οποίες θα βοηθήσουν ουσιαστικά και τον εργαζόμενο και την επιχείρηση την επόμενη μέρα. Το έχουμε το εργαλείο, Λία, το ξέρεις. Είναι πίσω στην πλάτη σου. Έτσι, λοιπόν, Insete, η ομάδα του Insete, ο κοινωνικός εταίρος Sete, ναι, κοινωνικός εταίρος Sete, το ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει μια σημαντική πρόσβαση και εξαιρετικά ορθολογικά διαχειρίζεται. Έχουν δει αυτά που έρχονται, που είπαμε προηγούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλη πρόκληση και για μας να ακόμη περισσότερο να αξιοποιηθούν. Έτσι. Και βέβαια, πάντα σε αυτό γίνεται και ανάλογα την αξιολόγηση και την κατάρτιση που έχουν και τα ίδια τα ΚΕΚ ή αντίστοιχα τα ΙΕΚΟ, τι είναι αυτό, να μπορέσουν να γίνουν και να τοποθετήσουν πια το χάρτη της εργασίας σε πραγματικά δεδομένα και της εκπαίδευσης. Και όχι μόνο πάω να πάρω ένα πτυχίο για να πάω στο MasterChef. Δεν μπορούσα να το πω, αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Τεράστιο θέμα, νομίζω θέλει ένα ξεχωριστό webinar όλο αυτό. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον Μπάμπη. Με δεδομένο ότι κανένας από τους, απευθύνεται σε όλους βέβαια, αλλά αν θα μπορούσες Μπάμπη εσύ να μας το εξειδικεύσεις, με δεδομένο ότι σε κανένα από τους προορισμούς που εκπροσωπείτε δεν υπάρχει νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19. Οπότε σε περίπτωση νοσηλείας θα χρειαστεί αερομεταφορά, στην περίπτωση Κέρκυρας και ΚΟ, και μεταφορά στη Θεσσαλονίκη, βέβαια μας το ανέτρεψε αυτό ο Γρηγόρης πριν από λίγο, και Ηράκλειο αντίστοιχα και Αχανιά και Χαλκιδική. Αυτό είναι κάτι που το επικοινωνείτε σαν προορισμός? Είναι κάτι που το λέμε στον κόσμο? Είναι ουσιαστικά η ερώτηση, διότι όλες αυτές τις μέρες το θέμα ειλικρίνειας απέναντι στον πελάτη είναι ένα θέμα που έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Νομίζω, Λία μου, ότι άμα βγάλουμε και πούμε ότι στην Κέρκυρα δεν μπορεί να έρθει ένας πελάτης και θα πρέπει να φύγει για τα Γιάννα, όχι με αεροδρομικό μηδέν, δηλαδή συνήθως πηγαίνει με το ασθενοφόρο και το καράβι απέναντι, θα είναι σαν να βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτό που πιέζουμε αυτή τη στιγμή, έχει φτιαχτεί μια επιτροπή κρίσεων τουρισμού με διάφορους φορείς και το Δήμο της Κέρκυρας, της Κεντρικής Κέρκυρας, και συζητάμε και ένα από τα πάγια αιτήματά μας είναι να γίνει το νοσοκομείο της Κέρκυρας νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID, ώστε ο πελάτης, άμα έρθει και κολλήσει, που το ευχόμαστε προφανώς, είναι να μείνει στην Κέρκυρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολο και για την οικογένειά του να τον ακολουθήσει με τους περιορισμούς που υπάρχουν. Δεν θα ξέρουμε πώς θα είναι όταν θα ανοίξουμε, αλλά με τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτό. Οπότε οφείλουμε να στηρίξουμε τα νοσοκομεία μας στις περιοχές μας. Είναι για την Κέρκυρα που έχει ένα νοσοκομείο που νομίζω ότι μπορεί να πλύνει τις δυνατότητες, άμα γίνουν κάποιες μετατροπές και πάρουμε και περισσότερο προσωπικό, θα είναι πιο εύκολο. Είναι πιο δύσκολο για περιοχές όμως με μικρά νησιά στο Νότιο Αιγαίο, που έχουν μόνο μικρά κέντρα υγείας και εκεί θα πρέπει να το δουν στα πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να φτιαχτούν αυτά τα πρωτόκολλα και σχέδια από τον ΕΟΔΗ για περιπτώσεις ανά νησί και ανάλογα με τις εγκαταστάσεις που έχει κάθε νησί. Αλλά εμείς οι μεγάλοι προορισμοί που έχουμε μαζικό τουρισμό και σίγουρα και έτσι νομίζω
την σχολή αναφοράς για αυτές μας. Οπότε, αντί να πούμε ότι δεν έχουμε, αυτό που προσπαθείτε σαν προορισμοί όλοι είναι να στοχεύσετε στο να δημιουργήσετε και να αντιμετωπίσετε την κατάσταση εσωτερικά στον προορισμό σας. Θα απευθύνω μία ακόμα ερώτηση στην κυρία Σβήνου και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας ευχαριστήσουμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λέει, αν κάποιος ξενοδόχος κρίνει ως πολύ υψηλό τον κίνδυνο ανοίγματος, παρόλα τα μέτρα που θα ληφθούν. Βγαίνει λοιπόν ανακοίνωση ότι τα εποχιακά ξενοδοχεία μπορούν να ανοίξουν, αυτά είναι τα πρωτόκολλα ασφάλειας και ένας συνάδελφός σας αποφασίζει ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να ακολουθήσει ή ακόμα άνθρωποι είσαστε, φοβάται, δεν θα ήθελε να ακολουθήσει, έτσι. Εδώ έρχεται λοιπόν η ερώτηση, θα υπάρξουν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα μη ανοίγματος σε κάποιον λοιπόν που έχει επιλέξει, εφόσον το επιτρέπεται να ανοίξει. Αυτό είναι αυτό που λέμε και στα ζητούμενα που έχουμε θέσει προς τα Υπουργεία, λέμε ότι θα πρέπει να βοηθηθούν τόσο οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν, όσο και οι επιχειρήσεις που τελικά δεν θα ανοίξουν. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα απλής επιλογής του τύπου θέλω ή δεν θέλω. Είναι θέμα του ζυγίζω το κόστος λειτουργίας με το κόστος μη λειτουργίας. Και εντάξει, κάποιες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν αποθεματικό για να μπορέσουν να στηρίξουν το κόστος λειτουργίας. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν τέτοιο αποθεματικό, που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, που μπορεί να ζυγίσουν τα πάγια τους που τρέχουν, να είναι η καλύτερη περίπτωση καλύτερη για να τα διαχειριστούν, το να μην ανοίξουν. Άρα λοιπόν, εδώ δεν θέλουμε αύριο μεθαύριο επιχειρήσεις, μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, στην επόμενη μέρα, δεν θέλουμε να βρεθούμε με ένα ποσοστό επιχειρήσεων λιγότερο από αυτό που λειτουργούσαμε στο 2019. Άρα λοιπόν, πρέπει η στήριξη να δοθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Και θα το τονίζω πάντα και προς τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, και αυτών που θα ανοίξουν και αυτών που δεν θα ανοίξουν. Ναι, μα σε βλέπω. Όταν εμφανίζεσαι, ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις. Οπότε σε ακούμε. Μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι με την κάμερα και το μικρόφωνο, γιατί είναι κάτι σαν τον αδύναμο κρίκο. Δηλαδή, ποιος θα το πει πρώτος. Παρ' όλα αυτά, συμπληρώνοντας σαφώς αυτά που είπε η Ντίνα, δυστυχώς φτάνουμε σε αυτή την ερώτηση. Είναι μια πραγματικότητα. Και όπως την έχει ο συνάδελφος ή οι συνάδελφοι που την δώσαν, είναι σε όλη την Ελλάδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα, επήγει από την πλευρά της κυβέρνησης, της πολιτείας, να βάλει τους όρους πάνω στο τραπέζι, τους όρους λειτουργίας λοιπόν πάνω στο τραπέζι, όπως και επήγει να έχουμε ξεκάθαρο πλαίσιο για ποια θα είναι αυτή η χρηματοδότηση σε όλη αυτή την έκτακτη κατάσταση. Από εκεί και πέρα είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θα έχουν την δυνατότητα την οικονομική και να υποστηρίξουν την επιχείρησή τους να μην λειτουργήσει, γιατί αξιολογούν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όμως αυτό, ας κρατήσουμε ότι ενδεχομένως να είναι ένα ζήτημα για τις πωλήσεις της επόμενης χρονιάς, δηλαδή αν βγει, αν θέλουμε, από το χάρτη των πωλήσεων ενός προορισμού, ας το εξετάσουμε και αυτό και οι συνάδελφοί μας, δηλαδή κλείνω σημαίνει βγαίνω από τις πωλήσεις του προορισμού, στην ουσία, για το καλοκαίρι που έρχεται. Σε όσους πελάτες, σε όποια δυναμική μπορεί να υπάρχει αυτό, άρα στόχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Και κατά δεύτερο, θα είναι καλό να δείξουμε όλοι μαζί την εικόνα ότι είμαστε εδώ. Ελάτε. Έχουμε ανοίξει, σας περιμένουμε. Όμως και απ' την άλλη, η εικόνα αυτή που μεταφέρεται από εμάς να ακουστεί, στην πολιτεία, για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε την λεγόμενη πλάτη. Κακά τα ψέματα. Ήρθε η ώρα να στηριχθούμε, όχι εμείς, όλο το επιχειρήν. Το τονίζω. Και οι μεταφορές και ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον τουρισμό και όχι μόνο, για να μπορέσει όντως να λειτουργήσουμε έστω και λίγο. Απόλυτα κατανοητό και αυτό που νιώθω εγώ σαν συμπέρασμα όλου αυτού που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα είναι ότι τα πάντα θα κριθούν από το πώς θα πάρει πρωτοβουλίες η επιχείρηση, από το πώς θα αξιολογήσει τα δεδομένα και ότι είναι μια λεπτή γραμμή ισορροπίας που είναι ένα στοίχημα που θα δούμε αν θα κερδίσουμε ή όχι. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι μας, να προσθέσετε. Καλά, είμαι σίγουρη ότι έχετε ένα δισεκατομμύριο πράγματα να προσθέσετε. Δεν είναι πραγματική η ερώτηση που κάνω. Αλλά έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Ξέρουμε ότι στους συμμετέχοντες μας τους αρέσει να είμαστε σωστοί. Μας κάνουν παράπονα όταν ξεπερνάμε το χρόνο μας. Οπότε, αν θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσουμε.
Αλλιώς να σας ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι στο πρώτο μας πάνελ ακούσαμε να μας μιλάτε με τόση σοβαρότητα και ειλικρίνεια για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι απίστευτα σημαντικό να βρισκόμαστε όλοι συντονισμένοι, κάτι που ανέφερες και εσύ, Γρηγόρη, πριν, να υπάρχει γνώση και ενημέρωση από όλους, και τους συναδέλφους σας και τους εργαζόμενους. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συντονισμό. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βούλγαρη, κυρία Σβήνου, κύριε Τάσιο. Έχω. Όπως ξέρεις, πάντα συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, δεν με διακόπτω. Μας αρέσουν τα στατιστικά. Έτσι, δώσε μας μια έτσι, ωραία αίσθηση, δώσε μας ψυχολογία. Ποια ήταν η συμμετοχή, τι έγινε. Δίνα, νομίζω, Μπάμπη, Μανώλη, το θέλουμε λίγο όσο τόσο, έτσι δεν είναι. Είχαμε, από ό,τι φαίνεται, έχουμε πάνω από 250 viewers και μαζί συνολικά, Zoom και YouTube. Αλλά πιστέψτε με, σε λίγες ώρες με το που ανέβει το μαγνητοσκοπημένο θα ανέβουν πάρα πολύ ψηλά τα views. Ωραία, γιατί θέλουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα, μια και διεκδικούμε από τους άλλους εμείς. Δεν θυμάμαι να έχετε υπογράψει κάτι, κύριε Τάσιο. Δεν θυμάμαι κάτι να έχετε υπογράψει. Έχουν γνώσει οι φύλακες, γι' αυτό μαζεύω στατιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ να επανέλθω εδώ και να σας πω ότι θα είμαστε και πάλι μαζί σας το Σάββατο στις 12 με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάλι πάνελ, όπου θα έχουμε με συντονιστή τον Χάρη τον Χαραλαμπίδη, τον CEO και founder της Gastronomy Essentials. Θα έχουμε 4 μοναδικούς executive chefs της ελληνικής μας γαστρονομίας, όπου θα μιλήσουμε για τη λειτουργία, για τις κουζίνες πλέον, πολύ πιο εξειδικευμένα, και γενικά τον επισητισμό the day after, με ό,τι δεδομένα έχουμε από την πλευρά αυτών των επαγγελματιών. Κύριοι και κυρίες πρόεδροι, κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας συνέχεια. Θα τα πούμε το Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ.